Κύριε Αντιδήμαρχε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη παράσταση του «Κάθε Δευτέρα χωρίζουμε», ενός έργου επίκαιρου, γρήγορου, χιουμοριστικού, που σίγουρα θα σας αγγίξει κατά ένα τρόπο. Θα βρείτε όλοι κάποια κοινά στοιχεία σε σκηνές, σε στιγμές, σε ατάκες, σε λόγια, σε χαρακτήρες. Τέσσερις επιστήθιες φίλες και μια μαμά βρίσκονται κάθε Δευτέρα σε ένα σαλόνι. Μιλάνε για το τι τους έχει συμβεί. Κλαίνε, γελάνε, πανικοβάλλονται. Μιλάνε για τους ερωτές τους, για τις απογοητεύσεις, για τους χωρισμούς τους. Δεν θα πω περισσότερα, θα σας ευχηθώ καλή διασκέδαση. Όμως, πριν απ' όλα, να πω ποιοι συμμετέχουν σε όλη αυτή την προσπάθεια του θεατρικού τμήματος του Παλαιστρίνιου Οδείου. Στο θεατρικό μας, λοιπόν, παίζουν η Τάνια Κουκουλιώτη σαν Βάνα, η Χριστίνα Κονδυλάτου σαν Δήμητρα, η Όλγα Λογοθέτη σαν κυρία Σόνια, η Ζωή Σκεδά σαν Ειρήνη, η Βιολέτα Σταύρακα σαν Κλειό. Οι φωνές που ακούγονται στο κασετόφωνο είναι ο Φόντας ο Κοψιδάς και η Μαρία Ιναστούλη. Στον ήχο και στο φως είναι πάλι ο Φόντας ο Κοψιδάς. Στο βίντεο και στο φωτισμό του σκηνικού μας, ο Άγγελος Τροιάνος. Στις φωτογραφίες, ο κύριος Μικρόνης. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Που είστε όλοι εδώ απόψε. Και επειδή μου φωνάζουν εδώ από πίσω οι φίλες, ας πω και αυτό. Σκηνοθεσία, λοιπόν, μουσική επένδυση και σκηνικό. Ανοίξε μένα. Πάλι ευχαριστώ. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Βασικά, η πρώτη φορά που σηκώθηκα ήταν η καθοριστική με τον κουλό. Είχε χαλάσει. Αφού σου λέω, είναι πανέξυπνος, παιδί μου, πανέξυπνος. Είχα σηκωθεί εκείνη τη μέρα στο μάθημα και είχα κάνει ηλέκτρα. Μια ηλέκτρα. Ο Άγιο Φως του ουρανού. Ναι, τι Άγιο Φως. Εγώ είχα τρακ. Πρώτη φορά μόνη μου επάνω. Ξέρεις. Αυτά που είχα πάθει. Στις αγωγικές. Βράχνιζες πάλι. Κατάπια τη φωνή μου. Και εκεί που μου είπε, έλα, πάρ' το από την αρχή. Έτσι για να με ηρεμήσει. Το πήρα κι εγώ. Τι το ήθελα. Κοκοράκι. Εντελώς κοκοράκι. Ο Άγιο Φως. Μετά, βγαίνω από το μάθημα, περπατούσα στους δρόμους σαν χαμένη. Κάνω, δεν κάνω για ηθοποιός. Μήπως πρέπει να τα παρατήσω. Θες κουλουράκι? Μπα, πήρα ένα κιλό δεν φαίνεται. Ναι, λίγο στα μάγουλα. Για λέγε. Όλα στα κολομάγουλα τα παίρνω. Ναι, βρε. Σε αυτά εδώ. Όχι σε αυτά, μωρέ. Δεν μου λες, αυτό είναι το ευαίσθητο σημείο που σου βρήκε. Η ηλέκτρα. Άρχισε να μου μιλάει για την ηλέκτρα. Για το αρχαίο δράμα. Και πόσο δύσκολο είναι να το κατανοήσουμε εμείς οι πρωτοετής. Για τις διαφορές του Σοφοκλή από τον Ευρυπίδη. Για τη μία ηλέκτρα από την άλλη. Για το θέατρο των Δελφών. Ότι είναι καλύτερο από τις Επιδαύρου. Ότι είναι πιο μυσταγωγικό. Και ότι το θέατρο της Καβάλας είναι εξίσου καλό. Δεν του το έχω ότι είναι τόσο καλός. Πολύ καλός σκηνοθέτης. Και δάσκαλος. Πέφτουλας εννοώ. Και προχωρούσαμε που λέτε. Φτάνουμε σε ένα σημείο. Μοναστηράκι. Εκεί. Ανάμεσα στα θέατρα Επιδαύρου, Καβάλας, είχαμε φτάσει κάτω από μια κολόνα της ΔΕΗ. Εκεί έσκυψε στο λαιμό και άστα. Βρήκε το ευαίσθητο σημείο σου. Ναι, ο λαιμός. Τρελαίνομαι. Κι εγώ. Ειδικά από αριστερά.
Χτύπησε τίποτα? Όχι. Όχι, ρε Βάνα, δεν χτύπησε. Σίγουρα μου φάνηκε σαν να... Θα τα ακούσουμε αν είναι. Για λέγε, για λέγε. Ναι. Ναι. Λέω που έσκυψε στο λαιμό και βρήκε αυτό το φύσημα. Μου έκανε. Κι εγώ εκεί ανατριχιάζω πολύ. Ναι. Αριστερά. Ναι, ναι. Εγώ από δεξιά, μόνο με ρούφιγμα καταλαβαίνω. Θου, κύριε φυλακή, το στόματί μου. Πάντως τώρα κανονικά, είσαστε μαζί. 1,5 μήνα. Αφού παιδί μου με διπλάρωσε, είναι πανέξυπνο, σου λέω. Γιατί την πρώτη φορά του ξέφυγα. Μετά έγινε το κακό. Στην Ιφηγένεια είναι ταύρης. Είχαμε βγει από το μάθημα και κατηφορίζαμε. Δηλαδή, χωρίς σκοπό, απλά κατηφορίζαμε. Φτάσαμε τότε στον Ταύρο. Άρχισε να μου μιλάει για τον Ταύρο την περιοχή. Και μετά για την Ιφηγένεια εν Ταύρης. Και για τα κοινά σημεία που έχει θυσία της με τη γενοκτονία των Αρμενίων. Των Αρμενίων? Ναι, παιδί μου, αυτό σε συνδέει όλα. Ρε το γκουλο, κάτω από μια κολόνα της ΔΕΗ. Σε μια οικοδομή τη δεύτερη. Oh. Τώρα όμως χτύπησε. Αχ, βρε Βανούλα, κάτσε κάτω. Τι? Καλά, δεν σου είπα. Περιμένει τηλέφωνο από τον Βασίλη. Παντρεύονται, λέει, ή χωρίζουν. Πάλι. Το οριστικό αυτή τη φορά. Του είπε και για το βιολογικό ρολόι, του είπε και για τη διπλή ταρήφα. Αμέ. Δεν σας είπα. Κάποιος έκλεισε την πόρτα του κήπου. Η Δήμητρα θα είναι. Αχ. Έλα, μιλάμε για σεξ. Σεξ σε οικοδομές, σεξ σε κολόνες της ΔΕΗ, σεξ με... Ελπίζω να μην ενοχλώ. Η κυρία Σόνια! Βάνα, κορίτσι μου! Πόσο καιρό έχω να σε δω. Χρόνια! Εκτός από μια φορά πρόπερση στα Καμαρίνια. Η Κλειό, η Ειρήνη. Α, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, κοριτσάκια. Ελπίζω να μην ενοχλώ εγώ η γριά. Όχι. Αχ, αγιογραφία. Ναι. Ποιος κάνει? Η Ειρήνη. Και μιλούσαμε για... Για τις αγιογραφίες. Για αυτές. Είχα πάθος όταν ήμουν νέα με την αγιογραφία. Πάθος. Αλλά ο κύριος Φάνης, πού να το ακούσει. Να καθίσω, κοριτσάκια μου, γιατί το πόδι μου πάει. Γέρασα, Βανούλα. Καθίστε, καθίστε. Αχ, βρε, Βανούλα. Πόσο καιρό. Ωραία τα μαλάκια σου που τα ξάνοιξες. Σε φωτίζουν. Ξέρεις, βρε, σκατούλα, πόσο χάρηκα που σε είδα πέρυσι στο θέατρο. Πήγα και είπα στον κύριο Φάνη, δεν φαντάζεσαι τι καλή που είναι η Βάνα. Χάρμα. Όλα τα παιδιά ήτανε χάρμα. Χάρηκε ο μπαμπάς που άκουσε καλά νέα για σένα. Ναι, ναι. Ξέρεις τι, βρε Βανούλα μου, τι σε ήθελα. Να σε ρωτήσω για τη δική μας, τη Σοφούλα. Θέλει, λέει, να γίνει ηθοποιός. Της αρέσει πολύ. Βέβαια, στην αρχή, πού να το ακούσει ο κύριος Φάνης. Αλλά... Ξέρεις με την αγωνία. Α, έχει αλλάξει, δεν φαντάζεσαι πόσο. Ό,τι θέλει τον κάνει. Κι εγώ αγαπούσα το θέατρο και το χορό. Ειδικά στο χορό είχα μεγάλη κλίση. Αλλά ο κύριος Φάνης, πού να το ακούσει. Ο μπαμπάς σας είναι ο κύριος Φάνης. Όχι, όχι. Ο σύζυγος. Γι' αυτό σου κουβαλήθηκα με σημαριάτικα. Είπα, η Βανούλα θα ξέρει. Έτσι, μια γνώμη να ακούσω. Δεν χτύπησε. Ναι, ναι. Φυσικά, να σας πω για τις σχολές. Πάντως, καλά κάνατε και την αφήσατε. Και άμα ετοιμάσει κάποιο κομμάτι, ας έρθει να... Τώρα όμως χτύπησε. Το τηλέφωνο. Ναι. Με τη Βανούλα γνωρίζεστε καιρό. Ου! Εσείς ασχολείστε με την αγιογραφία. Ναι, 3 χρόνια τώρα. Αγιογραφία. Να έρθω να δω. Α, μη σηκώνεστε. Θα το φέρω εγώ. Θα το φέρω εγώ. Εγώ πάω να φτιάξω καφέ, θέλετε? Ναι. Γαλλικό? Γαλλικό. Με μια ζάχαρη κοφτή, αν έχεις την καλοσύνη. Να ορίστε η αγιογραφία. Α, χάρμα. Η αγιογραφία ήταν το πάθος μου. Αλλά ο κύριος Φάνης. Πού να το ακούσει. Ακριβώς. Τα φίλτρα, πού τα έχει? Τώρα έρχομαι. Συγγνώμη. Ίδιο το σπίτι. Ίδιο. Γκόμενες. Γκομενίτσες. Γκομενάρες. Πού είστε, καλέ? Κοίτα να δεις.
Πού είστε, γκομενάρας μου, αφού είδα τα παπιά σας κάτω. Ωχ. Καλημέρα. Η Βάνα είναι εδώ. Πέρασε, κορίτσι μου. Η Ιβανούλα είναι στο τηλέφωνο. Εγώ είμαι φίλη της μαμάς της, Σόνια Αδαμοπούλου. Δήμητρα, χάρηκα. Χαίρομαι. Είναι εδώ η κυρία Αναστασία. Όχι, όχι. Ηθοποιός κι εσείς. Άπαπα, καθηγήτρια αγγλικών. Μια απλή αγγλικού. Χαίρομαι. Η Ειρήνη. Ποια Ειρήνη? Λέω, μήπως είναι εδώ κάποιες φίλες. Α, τα κοριτσάκια. Ναι. Είναι στην κουζίνα. Ναι, πάω κι εγώ. Την είδα την Αναστασία της προάλλες, τη λαϊκή. Αδυνάτησε. Ωραία στα νιάτα της. Κούκλα. Όλα τα γόρια τη θέλανε στο σχολείο. Έχασε τον πατέρα της πέρσι η γυναίκα. Πώς να μην αδυνατήσει. 93 χρονών ο κύριε Αποστόλης, αλλά καλός άνθρωπος. Πολύ καλός. Έλεγα για τον παππού σου. Από μικρό ξέρεις που ήμουν να με γνώριζε. Τι χαζή που είμαι και μιλάω για τον παππού σου. Του είχες αδυναμία, σου είχε κι αυτός. Έλα, Χρυσό μου, πες πως δεν το είπα. Έλα, πες μου τι ρόλο θα παίξεις φέτος στο θέατρο. Χώρισα. Μάσα, Τσέχοφ, οι τρεις αδελφές. Μ' αρέσει εκεί που λέει η Μάσα. Αχ, όλια, είσαι κουτί. Τον αγαπώ. Αυτή είναι η μοίρα μου. Αυτό είναι το ριζικό μου. Και αυτός μ' αγαπά. Είναι τρομακτικά όλα αυτά, δεν είναι? Είναι. Είναι. Χώρισα, κυρία Σόνια. Χώρισα. 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 Χώρισες. Σώπα, βρε, παιδί μου. Έλα, βρε, θα τα ξαναφτιάξετε. Τι, πρώτη φορά είναι. Το ξέρει. Του το είπα, δηλαδή. Άμα δεν θέλεις, άμα δεν μπορείς, τη Βάνα ξέχνα την. Του είπα και για το ρολόι. Για ένα ρολόι τσακωθήκατε. Μάλιστα, κυρία Σόνια, για ένα ρολόι. Μεγάλης αξίας. Τεράστιας. Βιολογικό ρολόι, καλέ. Του είπα και για τη διπλή ταρίφα. Ταξιτζής είναι. Όχι, κυρία Σόνια, δεν είναι ταξιτζής. Εγώ είμαι η διπλή ταρίφα. 37 χρονών. Διπλές πέφτουν οι μονάδες μετά τα 35. Πότε θα κάνει παιδί? Περίμενε και περίμενε. Αυτός θα χτυπάει το κεφάλι του μετά. Λυπάμαι, βρε Βανούλα μου, λυπάμαι. Η μαμά το ξέρει. Ξέρει, δεν ξέρει, ούτε και ξέρω. Μωρετό δαγώ στον ύπνο μου το σημάδι. Ένα τεράστιο δέντρο, τόκοβο, ξυλοκόπος και αυτό χραπ, πέφτει κάτω. Εγώ πάντως λέω, παρότι δεν αισθάνομαι καλά που βρίσκομαι σήμερα εδώ, δεν θέλω να φανώ και αδιάκριτη. Δεν το ξέρω και το παιδί. Αλλά, βρε Βανούλα, βρε κοριτσάκι, αν τον αγαπάς, δώσ' του άλλη μια ευκαιρία. 5 χρόνια ευκαιρίες του δίνω. Πότε θα παντρευτούμε, Βασιλάκι μου? Θέλω να κάνω ένα παιδί. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα, αγάπη μου. Τι ετοιμασία θέλεις, βρε αγόρι μου? Ένα κοστούμι θα φορέσεις και θα πάμε στην εκκλησία. Άντε και στο δημαρχείο, όπως κάναμε παλιά. Ναι, βρε, στο δημαρχείο. Ναι. Στην εκκλησία, μάνα μου. Και να πετάξεις και αυτό το ρημάδι, το προφυλακτικό. Είναι η τελετουργία, το μυστήριο. Δεν ξέρω αν είναι μυστήριο, αλλά εγώ δεν ξαναφοράω. Νηφικό. Προφυλακτικό. Μα σου είπαμε κι εμείς, βρε κορίτσι μου. Πάρε μια καρφιτσούλα και τρύπησέ το. Α, ό,τι στόπαμε, στόπαμε. Εσύ ήθελες τιμιότητα. Μωρέ, θα ξαναπάρει αυτός. Αποκλείεται να μην ξαναπάρει. Ξαναπάρει. Αν δεν θα ξαναπάρει, δεν θα τον αφήσω εγώ να ξαναπάρει. Είμαι αποφασισμένη. Καημένη. Ορίστε. Πάρ' το, καλέ. Το σιρτάρι του, οι φωτογραφίες του, τα γράμματα, οι σημειώσεις, τα ποίηματα, το γράμμα που μου έστειλε από το παιδί που γνωριστήκαμε όταν έφυγα, οι φάκελοι, τα γραμματόσημα, όλα, όλα, πάρτα, άτομα και τα σκονάκια που έκανε στο πανεπιστήμιο, πάρτα όλα. Τι να τα κάνω? Να τα πετάξεις μακριά, ούτε φωτογραφίες, ούτε γράμματα, ούτε τίποτα. Πω, πω, κάνε καλύτερα καμιά προσευχή να πιάσει τόπο. Και προσευχή, προσευχές έχω κάνει. Συγγνώμη, κυρία Σόνια. Σώπα, κορίτσι μου. Υγεία, βρε, παιδί μου, υγεία. Δεν αντέχω άλλο χωρισμό. Έχετε χωρίσει ποτέ? Μια φορά ήθελα, αλλά... Πού να το ακούσει, κύριος Φάνης.
admit you love me. And so, how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Μωρέ, την αγαπάει κι αυτός. Αλλά... Μωρέ, οι άντρες είναι τα καλύτερα παιδιά. Σαν μωρά είναι. Πάντως εγώ λέω, κοριτσάκια μου, ότι σαν την αγάπη της γυναίκας δεν υπάρχει. Η γυναίκα είναι πλασμένη να δέχεται. Αγκαλιά, μητέρα. Mm. Ωραίο το λαδάκι. Ναι. Δεν κάνει και εκείνη όμως μια προσευχή, βρε παιδί μου. Συγκεντρωμένη όμως. Ειρήνη. Γιατί, αν έκανε, ξέρεις τι διαφορά θα είχε. Οπωσδήποτε. Βέβαια. Ξέρετε, εγώ με τον Δημήτρη προσευχόμαστε καθημερινά. Δεν ξέρετε τι αλλαγή έχουμε δει. Σας πιστεύω και σας θαυμάζω. Παντρευόμαστε τα Χριστούγεννα. Μπράβο ναι. Σας. Φυσικά, δεν κάνουμε όλες τις νηστείες κανονικά. Φυσικός. Φυσικά. Για τον Δημήτρη λέω. Καθηγητής φυσικός ο άνθρωπος και κομμουνιστής ήταν και μου τον έχει κάνει. Να πάρω κανένα πιάτο. Πάρε τη σαλάτα. Θέλετε. Έχει λίγο λαδάκι ακόμη. Όχι, τελείωσα εγώ. Ωραία. Ο μπαμπάς μας. Κοιμήθηκε. Α, το χρυσό μου. Μωρέ, αν δεν ήταν ηθοποιός. Α, θα γινόταν φιλόλογος. Είχε περάσει και στη φιλοσοφική. Ήθελε και η μαμά, αλλά δεν τελείωσε. Αυτός γι' αυτό δεν την παντρεύεται. Τι θα πούν οι συγγενείς. Τι, που δεν τελείωσε τη φιλοσοφική. Όχι, που είναι ηθοποιός. Και αν θα τη θέλει ο μπαμπάς του. Απαπα, παλιά μυαλά. Ναι, ο δηλός. Η αλήθεια είναι ότι τα αγόρια επηρεάζονται από το σπίτι. Να πάρω την τσάντα μου. Κι εγώ μητέρα είμαι, αλλά πρέπει να το πω. Επηρεάζουμε οι γονείς. Γι' αυτό κι εγώ δεν κάνω παιδιά. Για να μην τα επηρεάσεις. Ναι, γιατί. Λίγο το έχεις. Λοιπόν, αυτό θα σας πω και θα φύγω. Ο δικός μας, ο Θανούλης, ήθελε να πάρει μια κοπέλα. Καλή χρυσή η κοπέλα, αλλά είχε ένα ελάττωμα. Κούτσενε. Όχι πολύ. Λίγο, αλλά κούτσενε. Είδες το ειδιπόδιο. Βρε, πού θα πας με αυτή την κοπέλα, πώς θα προχωρήσετε μαζί. Γιατί κι εγώ κουτσένω. Αλλά κουτσένω, είμαι 60-65 χρονών και κουτσένω λίγο από τα 53. Όχι νέα κοπέλα. Του τα λέγαμε εμείς, αλλά αυτός δεν ήθελε να ακούσει. Όχι, δεν ακούω τίποτα. Εγώ αυτή θέλω, αυτή θα πάρω. Μπράβο, ο Θανούλης. Ναι, μερικά παιδιά δεν ακούνε. Τελικά. Τελικά το ήπιε με το δηλητήριο. Κάναμε την καρδιά μας πέτρα. Τι παντρεύτηκε. Τους 6 πρώτους μήνες μπαινόβγαινε στο σπίτι μας. Κουτσά στραβά. Και να πεις, ούτε ωραίο πρόσωπο, ούτε χαρακτήρα. Βέβαια αυτός έλεγε, είναι καλή. Αλλά εμένα δεν μου φαινόταν. Μου λοχτή μου φαινόταν. Και μετά τους 6 μήνες. Α, δεν είχε μετά, χωρίσανε. Τι χώρισε δηλαδή. Έκαμε το δικό του, αλλά μετά κατάλαβε. Άκουσε τους γονείς του που θέλουν το καλό του. Τι συμφέρον έχουμε εμείς από τα παιδιά μας. Μόνο με την πίστη τα αλλάζει κανείς αυτά. Μόνο με την πίστη. Έλατε, τι συμφέρον έχουν και μας ταλαιπωρούν. Καλέ. Εγώ δεν είχα τα ίδια προβλήματα με τη μητέρα του Δημήτρη. Που δεν ήθελα να με δει στα μάτια της, παρακαλώ, ναι. Ξέρετε τι έκανα. Διάβαζα επί 2 μήνες καθημερινά τους ψαλμούς του Δαβίδ. Μη γελάς, Δήμητρα, εντάξει. Αλλαγή φοβερή. Να μου φέρνει δώρα από την Ελβετία που πήγαινε ταξίδι τα καλύτερα. Δεν ήθελα να με δει στα μάτια της, λέμε. Δηλαδή, άμα η κουτσή διάβαζε τους ψαλμούς. Α, εγώ είμαι σίγουρη. Εγώ πότε θα κάνω ένα τσιγαράκι. Στο να φύγει. Η καημένη Βανούλα. Πόσους χωρισμούς είχε. Τους Βαρβάτους ή τους άλλους. Τους Βαρβάτους.
Επτά. Έξι. Για περίμενε. Κώστας, Αργύρης, Μάκης, Σπύρος, Χρυσόστομος. Τομάς και Βασίλης. Βάζεις και το Μάκη μέσα. Γιατί? Έξι μήνες, δεν τα έκανε. Βαρβάτους. Βαρβάτους. Το καημένο το παιδί. Α, ναι. Τι του έκανε του Μάκη. Ιβάνα, πονεμένο το καημένο. Παιδάκι. Παιδάκι, έλεγε. Θέλω ένα παιδάκι. Παραμιλούσε και κοιμόταν. Το μητρικό ένστικτο χτύπησε. Καλά κι αυτή. Ας μην κάνει ένα παιδί. Ας μην κάνει. Ηθοποιός δεν είναι. Ναι, καλέ. Ελάτε να σας βγάλω. Ξέρεις τι θέλει ένα παιδί. Πώς δεν ξέρω. Έχω μία κόρη 19, φοιτήτρια, από τον πρώτο μου. Να ξεροστελιάζεις, ξεγρύπνια. Να τον παίρνεις κλεφτά στα κάγκελα. Και κύριος Φάνης, στο μέσα δωμάτιο, να ροχαλίζει. Εγώ είχα να κοιμηθώ 4 χρόνια. Και να ξυπνάει το πρωί φρέσκο και να θέλει να παίξετε. Εσύ να μπουσουλάς από την κούραση. Και να μαγειρεύεις και μουσακά που τους αρέσει. Να τρέμουν τα χέρια σου. Από την εξάντληση. Να παίρνεις κιλά και να γίνεις ένα βόδι. Και ο κύριος Φάνης, σιλουέτα. Ναι. Άσε που η δικιά μας είναι ηθοποιός. Τι καλέ. Ξέρεις τι πάθος είχα εγώ με το θέατρο. Εύκολο είναι τώρα παιδί και τέτοια δουλειά. Να, ήταν δημόσιος υπάλληλος, το καταλαβαίνω. Πω, με αγχώσετε καλέ. Έχουν δίκιο οι γυναίκες. Είτε και για τις παιδικές αρρώστιες. Κοκκίτιση, λαρά, ανεμοβλογιά. Και αν δεν τις έχεις περάσει, κολλάς κι εσύ. Έχει περάσει η Βάνα ανεμοβλογιά. Πού να ξέρω. Σπιθουράκια, χάλια γίνεσαι. Άντε να παίξεις το θέατρο μετά. Καλά για τηλεόραση, ούτε συζήτηση. Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι απερίσπαστος. Πώς τα μελετάει με τα μωρά μέσα στα πόδια της. Ναι, πείτε και για τα παιδικά πάρτι. Παίρνω προχθές την ξαδέρφη μου. Πώς πήγε το πάρτι της, λέω. Καλά, μου λέει, αγχωμένη και περήφανη. Φύγαν όλα αρτιμελή. Σαν να στέλνεις τα παιδιά στον πόλεμο. Να μην ξέρεις πόσα θα σωθούν. Και άμα τη χτύπησε την πόρτα το μητρικό ένστικτο, τι να κάνει. Να κάνει ό,τι λείπει. Εγώ λέω να κάνει ένα παιδί, αμάν πια. Καλά. Και εμείς δεν είπαμε να μην κάνει. Εντάξει, τη γνώμη μας λέμε. Κι εγώ δεν είπα να μην κάνει, αλίμονο. Θα με φάει ο Φάνης. Γεια σας, κοριτσάκια. Γεια σας, κυρία Σόνια. Εξάλλου, η μητρότητα είναι σημαντική εμπειρία. Είναι αλήθεια. Η μεγαλύτερη εμπειρία της γυναίκας. Βέβαια. Καμιά γυναίκα δεν μετάνιωσε που έκανε παιδί. Καμιά. Αυτό θα σας πω. Oh. Και θα φύγω. Εγώ, όταν ήμουν έγκυος, θαύμα, εμετή, λιποθυμίες. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Το αυτοκίνητό μου χάλια, στραπατσαρισμένο. Μου το τρακάρανε και το πάω στο συνεργείο. Το παίρνει ο μάστορας να το σηκώσει με την τροχαλία, του ξεφεύγει και πέφτει. Μπαμ! Ένα θόρυβο που έκανε το σκασμένο, σαν αληθινό παιδί μου. Φυσικό είναι να βλέπεις τέτοια όνειρα. Δεν κάνεις και καμία προσπάθεια. Θες. Για μια φορά. Αυτό δεν το γουστάρω. Μια εβδομάδα κλεισμένη μέσα. Με δουλειά έκανες τίποτα. Τίποτα δεν κάνεις. Ούτε για δουλειά, ούτε για να τον ξεπεράσεις. Για να τον ξεπεράσω, κάνω. Τι κάνεις. Τον σκέφτομαι στα 3/4 και χαμηλά. Όταν κάνει έτσι, το κεφάλι το σχημαίνει. Έχει μεγάλη μύτη και. Φαίνεται πιο σουβλερή. Ναι, το είχα εφαρμόσει και τις άλλες φορές και είχε πιάσει. Αν δεν έπιασε. Για να είμαστε πάλι εδώ. Έρχεται όμως και αν φας. Και οι άλλες εικόνες που σκύβει και μου ψιθυρίζει ερωτόλογα με ένα βλέμμα. Κάρβουνο. Να, έτσι ανεβαίνει ένα πράγμα από το στομάχι μου, σαν άλλιεν είναι. Οπ, εδώ είστε. Ω, και εσύ εδώ. Ναι, ζωγράφιζα μέσα. Η μικρή, πού είναι, Δευτέρα σήμερα. Έχει ραντεβού. Α, ο έρωτας είναι για τους νέους. Εμένα πάντως, δύο συμμαθήτριές μου, δύο παρακαλώ, η Καλλιόρα και η Παπαφίγου, έχουν παντρευτεί τεκνά. Μια δεκαετία τους ρίχνουν και τις ζηλεύουν κιόλας.
Άσε που έχω να αναλάβει και τα οικογενειακά βάρη με το χαμόγελο στα χείλη. Αυτό είναι, αγάπη μου. Το τεκνόμετα το ωφελεί μου. Και εγώ έλεγα ότι δεν θα έρθεις. Με χτύπησε, κορίτσια, με χτύπησε. Ποιος? Με βάρεσε. Τρία χαστούκια. Ένα. Δύο. Τρία. Και ένα στο τέλος. Τέσσερα. Ο κουλός. Αυτός, αυτός. Έλα, έλα. Κάθισε. Να πιω. Κάτι να πιω. Να φέρω. Τι να φέρω. Έχω κρασί στο ψυγείο. Δύο. Κάτσε. Δηλαδή, κανονικά. Κανονικότατα. Τέσσερα. Μην μπεις μέχρι να έρθω. Α, το τέρας ήταν και δάσκαλός μου. Τι μαλάκας. Ου βρίσεις, αλλά μπορείς. Ήρθα, έλα. Το κρασάκι. Μην ξαναβγείς μαζί του. Μ' ακουσές. Καλά, σήμερα υπάρχουν τέτοιοι. Να σου πω μια κουβέντα είναι αυτή. Εσύ δηλαδή πώς βγήκες. Άλλο εγώ. Πήγε ο Βασίλης. Μία φορά. Δύο, τρεις. Δεν μου το έχεις πει. Εδώ, παιδί μου, ο ομοιοπαθητικός μου. Βλέπει κόσμο και δουλειά. Είναι, λέει, πολύ. Γράφω εγώ βιβλίο. Τι του είχαμε δηλαδή. Επειδή ούρλιαζε πάνω από το κεφάλι μου. Του έλεγα να σταματήσει. Δεν σταματούσε. Του έλεγα κόφτο. Δεν το κόβε. Στο τέλος του πάει στο διάλογο. Άμα τον επικαλείσαι, έρχεται κι αυτός. Φάει την μπούφλα τώρα. Γι' αυτό λέω, πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Εγώ επειδή με λέει πουτάνα! Φτιάχνω τσιγάρο. Φτιάξε. Δώστε μου κρασί, δώστε μου τσιγάρα, δώστε μου δηλητήριο. Αρσενικό δώστε μου. Άσε. Αρσενικό πήρες. Για πες, για πες. Τι να πω, τι να πω. Κι εγώ αν θες να ξέρεις, ήμουν ερωτευμένη. Γιατί αυτή δεν είναι. Και έμεινα στη σχέση. Γιατί εγώ δεν είμαι. Είσαι. Αλήθεια είσαι. Αυτή τη στιγμή είσαι. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι. Εσύ εκείνη τη στιγμή ήσουν, α. Εντάξει, η αδυναμία μου ήταν. Είναι ανάγκη να κάνετε ειδική μικρή. Πώς σας τυχαίνουν εσάς. Ξέρω εγώ. Μπορεί ο Θεός να θέλει. Να τρώνε ξύλο. Να πάρουν κάποιο μάθημα. Ο Θεός δεν είναι τιμωρός, αλλά διορίζει τιμωρούς, ε. Α, παπά, με ζαλίζει. Είπες ότι θες. Ήμουν ζαλισμένη, γι' αυτό. Ήσουν ζαλισμένη και ήθελες. Αλλά σε ζαλίζει και δεν θες. Την αφού δεν θέλει. Μα, εγώ καλύτερα, οικονομία. Αφήστε που μπορεί να με παρακολούθησε. Γιατί μου το είπε. Δεν θα μου ξεφύγεις. Είσαι πολύ μικρή για να μου ξεφύγεις. Για λέγε. Για λέγε λεπτομέρειες. Ναι. Ήμουνα μόνη μου στη σκηνή και έκανα πρόβα. Εντάξει, μάλλον δεν ήμουνα ακριβώς μόνη μου. Ήταν μαζί μου και ένα παιδάκι που μου κράταγε τα λόγια. Όταν μπαίνω στο συνέστημα, τα ξεχνάω τα λόγια. Ωραία. Ναι. Εντάξει. Ήμουνα στο «Ο Άγιο Φως του ουρανού και εσύ, Αγέρα, που ολόγυρα ζώνεις στη γη. Πόσες μ' άκουσες, πόσες φορές να πικροθρυνοδώ και να αιματοστηθοδέρνομαι». Ωραία λέξη, ρε. Ναι, και αιματοστηθοδέρνομαι και τον βλέπω να πλησιάζει. Το παιδάκι με βλέπει που σταμάτησα, νομίζω ότι ξέχασα τα λόγια μου και μου ξεθυρίζει. Όταν παίρνει αυγή, να χαράζει. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Που χαμογελάω. Συνέχιση μου λέει. Το παίρνω κι εγώ από την αρχή γιατί είχα χάσει τη συγκέντρωση. Ω, Άγιο Φως του ουρανού! Και άστραψε το φως του σκαμπυλιού. Όχι ακόμα. Εκεί που έφτανα να πικροθρυνωδώ και να αιματοστηθοδέρνομαι, έρχεται με πιάνε την μπλούζα. Ποιον δουλεύεις, μωρή! Εμένα δουλεύεις! Και αρχίζει τα χαστούκια. Τερία! Τι έκανες! Ούρλιαξα. Τραβάω τα μαλλιά. Έχει! Με σπρώχνει, φεύγει. Κάνει δύο βήματα, γυρίζει πίσω. Μου δίνει και το τέταρτο. Πα! Το κάθαρμα και το παιδάκι δίπλα. Άναυδο. Πω. Μην πεις τίποτα, εσύ του λέει. Μην πεις τίποτα. Και μετά. Ήταν το παιδάκι κάτω. Πήγα στην αγκαλιά του και έκλαψα. Δώσε. Είναι θέλημα Θεού. Πω. Πρώτη και τελευταία. Πω, πω. Είναι εδώ. Είναι κάπου εδώ γύρω. Δεν είναι. Το νιώθω, το μυρίζω. Αρμάνι φοράει. Ναι. Γιατί κάτι σαν να μου μύρισε και εμένα. Χαρμάνι. Σας τσάκωσα. Τι κάνετε, κοριτσάκια? Κάτι μυρίζει ωραίο εδώ. Αρμάνι είναι. Αρμάνι φοράω εγώ, του κυρίου Φάνη. Thank you.
Φάνης είναι πολύ καλό ψυχό. Ξέρει η Βανούλα. Ναι, ναι. Θυσία να γίνει. Για την οικογένεια, για όλους μας. Και την ψυχή του να δώσει. Κουβαλητή στο σπίτι. Σε όλο το υπόδειγμα. Μόνο αυτή... Αυτό το ελάττωμα. Τη ζηλοτυπία. Καπνίζετε. Όχι, δεν καπνίζω. Σας πειράζει να... Μα Δήμητρα. Κάπνισε, κορίτσι μου. Καπνίζει και ο γιος μου. Τον έχω φάει να το κόψει. Μην αρχίσετε να λέτε. Το στρίβω και έρχομαι. Στρίβει. Πάει στ' άλλο. Ναι. Έχει τσιγάρα. Έχει εδώ τσιγάρα. Καπνίζει κάτι άλλο αυτή. Αχ, κάτι αμερικάνικα. Δεν το κόβετε, βρε παιδί μου. Και ο γιος μου ένα πακέτο καπνίζει. Είμαι κατά του τσιγάρου. Δεν καπνίζω ποτέ. Δεν καπνίζεις. Α, ναι, βασικά εγώ δεν καπνίζω. Πίνω. Στην υγειά μας. Α, κατάλαβα. Κυρία Σόνια, δεν είναι αυτό που... Έλα, βρε, χαζή είμαι. Συγγνώμη, κυρία Σόνια, δεν ήθελα να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Λέει στην υγειά μας και είναι σαν να πίνει. Αυτό δεν είναι. Ναι, αυτό. Λοιπόν, για πείτε, ο κύριος Φάνης σε όλο το υπόδειγμα, μόνο αυτό το ελάτι μου, το μάτι ζηλοτυπία. Παλουκό σου, βρε, κι εσύ. Δεν μπορώ, έχω ένταση. Είναι πολύ ζηλότυπος. Στο λεωφορείο, έτσι, ανοιχτά τα χέρια. Γύρω από τη μέση. Μη με ακουμπήσει κανείς. Έτσι, ε. Μια φορά, το ξέρει η μαμά σου γιατί ήταν μπροστά. Μούσκησε τη φούστα. Γιατί ήταν, λέει, κοντή. Πόρεσα τη μαμά σου να πάω σπίτι. Πόρε. Να πάω στη μητέρα μου μόνη μου, δεν με άφηνε. Ούτε και στην αδερφή μου. Πουθενά μόνη μου. Μα στο μεσαίωνα. Ναι, αλλά χέρι δεν σήκωσε ποτέ. Ναι. Τι ωραία που μυρίζει το τσιγάρο σου. Δεν έχω ξαναμυρίσει τέτοια μυρουδιά. Θέλετε. Δήμητρα! Λέω, μια τζουρίτσα. Αν δες το στερό. Θα έχω κι άλλα. Τι μάρκα είναι. Ασίζ. Ασίζ. Από την Ασίζη. Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης. Μεγάλη χάρη του. Τι σεισμή κι αυτή στα γενέθλια του Αγίου. Φωτιά θα πες και θα μας κάψει. Πω. Ωραίο πρωτότυπο. Είπες αμερικάνικα όμως. Εγώ. Εμείς είπαμε. Είναι αμερικάνικα. Η ιταλικής κατασκευής. Η συμπαραγωγή. Ναι. Πώς λέμε Hollywood και έτσι είναι τσιτά. Μαφία. Είναι λίγο μαφιόζικα. Για τον κουλό λέω. Δώσε άλλη μία. Μην καπνίσετε και πολύ. Είναι βαριά αυτά. Δεν θα καπνίσω. Θα πιω. Στην υγειά μας. Λοιπόν, εγώ αυτό θα σας πω και θα φύγω. Μην έρθει και δεν με βρει. Όταν ήμουνα μικρή, είχα πάθος με τον αθλητισμό. Πάθος. Συμμετείχα στην ομάδα του βόλεϊ στο σχολείο και παίζαμε με τα άλλα σχολεία. Αραβωνιασμένη ήμουν τότε. Παίζουμε το τελευταίο αγώνα και παίρνουμε το πρωτάθλημα. Παντζουρλισμός στο γήπεδο. Έρχεται μετά και γυμνάστρια, αγκαλιές, φιλιά και φωτογραφίες. Τι πιο φυσικό. Με το κύπελο στα χέρια να βγάλουμε φωτογραφίες. Έρχεται ο κύριος Φάνης. Με αρπάζει, με τυλίγει στο παλτό του. Πού έχω φωτογραφία. Έλα. Δεν είμαι στην αναμνηστική. Τουλάχιστον όμως, δεν σας τυπούσε. Ήταν πιο πολιτισμένη η παλή. Όχι και πολιτισμένος ο Φάνης. Μην τρελαθούμε κιόλας. Συγγνώμη, κυρία Σόνια, αλλά... Δεν πειράζει, παιδί, μια τζουρίτσα ακόμα. Βεβαίως. Σαν να έχει κάτι ωραίο μέσα. Κάτι πρωτότυπο. Κάτι γλυκό. Είναι γλυκό το πιωτό της αμαρτίας, κυρία Σόνια.
Κορίτσια κουλός! Ήρθε κουλός! Τώρα όμως τα τελευταία... Ο δάσκαλος! Τώρα όμως τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Μεγάλη αλλαγή. Περπατάει πάνω κάτω. Κρύβεται το κτίνος. Πήγαινε, μου λέει, βρε Σόνια, στο θέατρο μόνη σου. Πάρε μια φίλη σου και πήγαινε. Και δεν πάτε. Δεν πάω. Δεν θέλω, δεν πάω μόνη μου. Κοίτα πώς πατάει το τσιγάρο του. Με μανία. Αχ, ηρέμησε, βρε κορίτσι μου. Και ξέρετε γιατί δεν πάω. Γιατί άμα πάω, θα πει μετά. Μήπως άλλαξε η Σόνια. Γι' αυτό δεν πάτε. Ακόμα το πατάει. Καλά δεν σας νοιάζει καθόλου. Εντάξει, για μένα δεν σας νοιάζει. Εγώ ας πάθω κακό. Αλλά θα πάθετε κι εσείς μαζί μου. Ηρέμησε, κορίτσι μου. Μου το είπε, με προειδοποίησε. Δεν θα μου ξεφύγεις. Είσαι πολύ μικρή για να μου ξεφύγεις. Και δεν θα κάνει κακό μόνο σε μένα. Θα κάνει και σε εσάς, που δεν φταίτε σε τίποτα. Τι φταίει, κυρία Σόνια. Τι φταίει ο κύριος Φάλης να αιματοστιθοδέρνεται. Και μη μου πεις ότι ο Θεός είναι μεγάλος και το χέρι του κουλού είναι πιο μεγάλο. Εσύ του είπες ότι θα είσαι εδώ. Ναι, είχα ζει. Ανάβει κι άλλο. Αλήθεια. Αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Είπες που σε χτύπησε. Το ένα του χέρι είναι καλό. Καλέ, δεν είναι κουλός. Κουλό. Τον λένε τα παιδιά στη σχολή επειδή κυκλοφορεί με το σακάκι κρεμασμένο στον ώμο. Α, είναι σαν κουλό. Στο καλό σας, με κάνετε και γέλασα. Είναι τόσο φαλόκρος. Έχει πολλές στεναχωρίες μικρός. Τώρα του πέσανε κι άλλες. Βρε, γι' αυτό είναι νευρικός και βαράει. Γιατί του πέφτουν οι τρίχες. Στενοχώριες, νόμιζα. Τρίχες καλά του πέφτουν, μα δάει. Και εσύ που το ξέρεις, τις μετράς. Εγώ τις μαζεύω από τα σεντόνια. Ο πατοπουλάκι μου είναι και ορμητικός. Θα με σκοτώσει. Τι γίνεται να έρθω. Καλέ. Διασύ στον δρόμο. Περνάει το απέναντι πεζοδρόμιο. Έρχεται κατά εδώ. Κατά πάνω μου. Σκύβει. Πάει να χτυπήσει. Ποιον. Αυτό. Το κουδούνι. Κανείς δεν το χτυπάει του κήπου. Τι θέλει τώρα. Ξύλο θέλει. Να δώσει ή να φάει. Να φάω εγώ. Θα είναι και 20 χρόνια που δεν το έχουν χτυπήσει. Ωραίο ήχο δεν έκανε. Συγκινήθηκα τώρα. Θα πάω να τον βρω να του μιλήσω. Καλά. Εδώ κινδυνεύει η ζωή μου. Και σένα σε συγκινεί το κουδούνι. 20 χρόνια για να το ακούσω. Εσείς μην πάτε. Όχι, θα πάω να μάθω αυτός ο νεαρός. Δεν είναι νεαρός. 45-50. Α, τα έχει τα χρονάκια του ο κουλό. Πόσο είναι, Κλειό? Δεν ξέρω, δεν λέει. Τη ταυτότητά του, δε, την έχεις δει. Την κρατά και με τα δύο χέρια. Δεν μπορώ να δω. Άνοιξε το πορτοφόλι του, βρε παιδί μου, και δες. Καλά σου λέει, άνοιξε. Μην πάτε, μην πάτε. Είσαστε ευαισθητούλα εσείς. Ναι. Ευαισθητούλα, ευαισθητούλα, αλλά στα σοβαρά εγώ κάνω κουμάντο. Τίποτα δεν αποφασίζουν αν δεν ακούσουν τη γνώμη μου. Έμεινε καθόλου τσιγαράκι. Αχ, όχι. Μην πάτε, μην πάτε. Καλό κουράγιο. Δύναμη. Αν χρειαστείτε κάτι, φωνάξτε. Εμείς θα παρακολουθούμε από εδώ. Και αν χρειαστεί, θα καλέσουμε και την αστυνομία. Πώς το λένε. Τι θα του πω. Γεια σας, κύριε Κουλέ. Αχμπατζίδη. Ιγνάτιο Αχμπατζίδη. Και εσείς τι θα... Εγώ. Εγώ είμαι η θεία της. Σαν την Μπερνάρντα Άλμπα κατεβαίνει τη σκάλη. Παρόλα το χιώμα. Δεν μου λες ρε τέρας εσύ. Ήταν ανάγκη να την ποτίσεις τη γυναίκα. Αφού ήθελε. Να μην κεράσω. Φιλοξενία. Ρε έτσι και το μάθημά μου θα σου πω εγώ φιλοξενία. Κουδώνει την έκανες. Αλλά ακάθεκτη. Είδες, οι γέροι το αντέχουν πιο πολύ. Ναι. Έφτασε κι όλο στον κήπο. Σαν αλεπού κοιτάζει ο δικός σου. Αλεπού είναι το γουρούνι. Πιο ψηλό τον θυμάμαι. Την άλλη φορά δεν σας είχε φανεί τόσο φαλακρός. Εμένα πιο καλός χαρακτήρα. Είναι καλός εραστής. Τέλειο. Τρελάθηκες, μωρέ. Αυτά θα λέμε τώρα. Πάντως το έχω διαπιστώσει. Οι καλοί είναι οι βίαιοι. Οι άλλοι, οι γκέοι είναι οι... Οι μαμάκηδες. Καλά, μαμάκηδες είναι όλοι. Οι τρελαμένοι.
Ωραία εντύπωση έχετε για το άλλο φίλο. Ρε τα αγόρια είναι τα καλύτερα παιδιά. Πιο συναισθηματικά και εξηγημένα από εμάς. Ναι, το λες γιατί τους μοιάζεις. Εγώ. Εσύ βέβαια, αφού δεν θες να δεσμευτείς. Ναι, εντάξει, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Γιατί δηλαδή, αυτοί τι λένε για μας, ε? Νευρικές, υστερικές, απαιτητικές. Βασικά δεν είμαστε άλλο φίλο. Άλλο είδος είμαστε. Απλώς ανήκουμε στο ίδιο ζωικό βασίλειο. Τι κάνουν, ρε κορίτσια, τι κάνουν. Μιλάνε. Οχ, την πιάνει από το σώμα. Λες να την αστράψει. Να την αστράψει. Αποκλείεται. Θα παραδοθώ. Θα βγω και θα παραδοθώ. Κάτσε κάτω, Κλειό. Θα σου πούμε εμείς. Αν δεν αρχίσει τα χαστούκια. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, αλλά δεν πιστεύω. Να την. Επιστρέφει η Μπερνάρντ Άλμπα. Κοίτα, γελάει. Μας χαιρετάει. Φτύνει. Έχει φλέμματα. Ξαναφτύνει. Αυτό τσιγάρο. Τρία πακέτα καπνίζει. Ελάτε, ελάτε. Τι έγινε. Λαχάνιασα. Του είπα να μη σε ξαναενοχλήσει. Και το δέχτηκε. Σας είπα, άμα θέλω εγώ, δεν μου φέρνει κανένας αντίρρηση. Πώς το καταφέρνετε αυτό. Τι σας είπε. Για το παιδάκι, λέει. Ποιο παιδάκι. Το παιδάκι που σου κράταγε τα λόγια. Ναι, τι. Σας είδαν, λέει, να αγκαλιάζεστε και να φιλιέστε. Εγώ. Με το παιδάκι. Πόσο χρονών είναι το παιδάκι. 19 καλέ. 19 χρονών. Κι εγώ 26. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Πώς δεν είναι δυνατόν. Και δυνατόν είναι και επιθυμητόν πολλές φορές. Εγώ είχαμε το παιδάκι σκηνή στο μάθημα του Αυξεντίου. Αυτός κάνει λάμπρο και εγώ κάνω αγγέλα. Και αγκαλιάζονται εκεί που της λέει αγγέλα μου. Και αυτή του λέει λάμπρο μου. Και. Τι και, δεν έχει και. Αυτό. Πού σας έχαναν, πού σας έβρισκαν, λέει, πίσω από τη σκηνή να αγκαλιάζεστε. Πρόβα κάναμε. Συνέχεια, λέει, πρόβα αυτό το σημείο. Α, αυτά φοβόταν και ο Βασίλης. Αυξεντίφθη. Αφού τη μία του φαινόταν άτσαλο, την άλλη του φαινόταν ψυχρό, το κάναμε κι εμείς πρόβα μέχρι να το πετύχουμε. Ξέρεις τι άγχος είχα εγώ με αυτή τη σκηνή. Τι να έκανε η κοπέλα. Τι να έκανα. Αυτό. Αυτά τα προβλήματα θα έχει και η εγγονή σας. Και όλοι οι άντρες είναι ίδιοι σε αυτό. Ας γίνει ηθοποιός και ας χάσει και κανέναν άντρα. Ναι, το κανέναν δεν πειράζει. Το όλους όμως. Θα βρει όμως την ψυχούλα της. Να, καλά. Εμάς οι συνάδελφοι το κάνουν στα κρυφά. Οπότε ούτε γάτα ούτε ζημιά. Γιατί. Στη ΔΕΗ που ήταν ο Φάνης. Σόδομα και Γόμορα. Ή στην αστυνομία. Είναι ο κουνιάδος μου εδώ δίπλα στο τμήμα αστυνόμος. Πιάσανε, λέει, τις προάλλες τον υπαστυνόμο να κάνει την πράξη με την αρχιφύλακα. Αφού δεν τον πιάσανε με τον αρχιφύλακα, πάλι καλά. Μέσα στα ντουλάπια με τους φακέλους. Εκεί που μας φακελώνουν. Εκεί να κάνουν την πράξη. Μωρέ, όλο το δημόσιο είναι. Ναι, καλέ. Το δημόσιο βρίθει από μοιχεία. Και μετά λένε για εμάς τους θεατρίνους. Έλατε. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Για δες αυτό το πορτοκάλι, σ' αρέσει. Φαντάζω τους στίχους στο δωμάτιο μου. Τέλειο είναι. Μωρέ, είναι πολύ ζωντανό. Το θέλω πιο σκοτωμένο. Α, εγώ θέλω ζωηρά χρώματα. Εγώ πάλι τα σκοτωμένα. Κοίτα αυτό. Και ωραίο και σκοτωμένο. Δικό σου, DJ Σύφνος. Άστο να βαράει. Και από όλες τις τουρίστριες στην δίσκο, διάλεξε εσένα το τεκνό, ετών 28. Αλήθεια. Και τι να κάνω εγώ που δεν μου βγαίνει ερωτισμός. 10 χρόνια με το Μάνο το βαρύ γλυκό, αυτός μου πέφτει πολύ light. Εγώ σου λέω παντρέψου τον... Το light. Το βαρύ γλυκό. Α, παπα, γάμω εγώ. Βγήκε η ρίζα. Τι. Λέω, βγήκε η ρίζα. Μπα, το χρώμα κοιτάω για τα ντουλάπια της κουζίνας. Ωραίο, ε. Για ντουλάπια. Στο κεφάλι μου, ρε Δήμητρα. Κουρασμένη σε βλέπω, Βανούλα. Ευτυχώς που έρχεστε κι εσείς τις Δευτέρες. Στα πρώην ρεπό. Τώρα, όλες οι μέρες είναι ρεπό. Σκάτα. Δίκιο έχει. 2 φορές το χρόνο να ψάχνεις για δουλειά.
Ναι, αλλά βρίσκεται και την ψυχούλα σας που λέγει η κυρία Σόνια. Τι φοβερή τύπησα. Μαζεύει, λέει, τις ανακοινώσεις που βρίσκει στον τύπο για όλες τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που γίνονται στην Αθήνα. Τις ταξινομεί σε ένα ντοσιέ και αυτό είναι. Δεν πάει πουθενά. Α, δεν σας είπα. Πήρε ο Βασίλης. Δες το πότε θα πάρει. Λέγε, δεν σου το είπα. Η Βάνα όμως, βράχος. Του έρχονται, λέει, εικόνες από το πώς θα ήταν το μέλλον μας. Εγώ στο θέατρο να παίζω σε ερωτικές σκηνές και εκείνο στο σπίτι έρημος και δυστυχής να κοιμίζει τα παιδιά. Και από το να αυτοκτονήσουν 4, λέει, καλύτερα να αυτοκτονήσουν 2. Έλα, μωρό μου. Στη Βάνα είμαι. Ναι, ναι, θα έρθω, δεν θα αργήσω. Εντάξει, τα λέμε. Φιλάκι. Καλά με τον πιτσιρικά. Τι πιο? Ποιο πιτσιρικά? Το παιδάκι. Το παιδάκι, μωρή! Άρα είχε δίκιο ο κουλός! Α, καθόλου δίκιο δεν είχε! Τίποτα δεν είχαμε τότε. Απλώς ο Γιώργος μου συμπαραστάθηκε πολύ μετά το χωρισμό μου με τον Ιγνάντιο και ήρθαμε έτσι πιο κοντά. Καλά! Τέλεια. Μόνο που φοβάμαι. Και φυλάγομαι. Τον κουλό, μου σου ήρθε κανένα σκαμπύλι. Το Γιώργο, μη μου ήρθε καμιά εγκυμοσύνη. Θέλει, λέει, να κάνουμε παιδί. Τι θέλει, λέει, το παιδάκι θέλει παιδί. Ναι, και σύντομο μάλιστα. Παρότι είναι μόνο 19. 19 και θέλει. Πού σε ρε Βασίλη 40 να ακούσεις. Όχι, δεν θέλω. Αλλά μήπως έχει μάθει να ακούει αυτός. Αυτός μόνο να χωρίζει έχει μάθει. Κουφαμάρα. Δεν γίνεται, δεν μπορώ. Και γιατί δεν μπορείς εσύ. Έχω την καριέρα μου, ρε Βάνα. Που την έχεις την καριέρα σου, ρε Κλειώ. Μπροστά μου. Πώς το παίζω γάρο στο θέατρο. Όπως και τώρα. Και καλύτερα, ελπίζω. Κοκκίτη, σιλαρά, νομοβλογιά, σπιθουράκια. Χάλια γίνεσαι. Εσύ δεν τα έλεγες. Κλειώ, στο λέω και να το ξέρεις. Άμα δεν κάνεις τώρα, μετά θα πέφτεις όλο σε βασίλειδες. Όλο σε κουφούς θα πέφτεις. Εσύ θα φωνάζεις για παιδί και αυτή κουφαμάρα. Έχω εξετάσεις τρίτου έτους του παραχρόνου, Βάνα. Σου δίνεται η ευκαιρία και την αφήνεις να πάει χαμένη. Ήβρις. Ποιος θα θυλάζει και ποιος θα κάνει πρόβες. Ποιος θα ξυπνάει τη νύχτα. Και ποιος θα ξημεροβραδιάζεται στη σχολή. Ένας άνθρωπος είμαι. Σόφρονη, Κλειώ. Τώρα βέβαια που το σκεφτόμουν, μου ήρθε μια ιδέα. Δεν ξέρω πώς θα το πάρετε βέβαια. Έλεγα, επειδή εγώ και η Βάνα δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε υπερήλικες πρωτοτόκοι. Ναι. Υπερήλικες. Ναι, άμα κάνεις παιδί μετά τα 35-40, ασχετή. Θα μπορούσαμε να έχουμε λοιπόν όλες το δικό σου. Ωραία ιδέα, ρε. Part-time. Ναι, με. Part-time μάνα γίνομαι. Άμα είναι για 2 φορές την εβδομάδα, θα σκέψω το. Α, να και η Ειρήνη. Α, δεν σας είπα. Παντρεύεται. Ευτυχώς και μία της γενιάς μου που δεν χωρίζει. Εσύ είσαι μικρή. Ναι. Πέρυσι ήμουνα 1 χρόνο μόνη μου. Έλεγα, μα τι έχω πάνω μου. Βρωμάω. Βγάζω καμιά μυρωδιά και δεν με πλησιάζει κανείς. Καλώς την. Α, για σένα έλεγα. Γεια. Μας έλεγε που παντρεύεσαι. Να και μία που δεν... Χωρίζει! Ακριβώς. Χωρίζει! Χωρίζει! Αυτή που δεν χωρίζει! Αυτή που παντρεύεται! Ηρέμησε, κορίτσι μου. Α, ναι, πρέπει να ηρεμήσω, το ξέρω. Αλλά δεν μπορώ! Και βγάλε και αυτά τα γυαλιά. Να μην φαίνομαι! Ωραία, παιδί μου, για το Δημήτρη κάνεις έτσι. Γιατί δηλαδή! Ωραίος δεν είναι! Άμα πονάει όμως. Χαρτομάντιλο, είστε χαρτομάντιλο! Έλα, έλα. Όχι τόσο πολλά, βρε! Ναι, για ώρα ανάγκης. Θα σου χρειαστούν. Άντε και εμένα. Αχ, Βάνα μου. Το ξέρω, το ξέρω. Την πρώτη φορά που χώρισα με τον Μάνο, τα είχα χρησιμοποιήσει όλα. Και έμεινα με στάγρια χαρά, χωρίς χαρτομάτια, χωρίς χαρτί υγείας, χωρίς χαρτί κουζίνας. Και τα σούπερ μάρκετ κλειστά. Το περίπτερο. Κλειστό κι αυτό. Θέλω κάτι γλυκό. Έχουμε κάτι γλυκό. Σοκολατάκια θες. Ναι, φέρω. Ένα. Ναι. Για τη σειρά θα μας τα πεις. Μην
Μην πεις μέχρι να έρθω. Όχι, περιμένω. Ένα, Ναι, ναι. Κάτσε. Σιγά. Σιγά. Θα σκοτωθείς. Ευχαριστώ, βρε Δημητρούλα. Το είχα ανάγκη αυτό. Για πες. Λοιπόν. Το Σάββατο είχαμε πάει στη σχολή κατηγητών. Πάτε και στη σχολή. Πάνε. Πάμε. Για να γίνουμε κατηγητές. Αν δηλαδή θέλει ο Θεός. Τελειώσαμε το μάθημα. Εγώ θα επέστρεφα στο σπίτι και εκείνος θα πήγαινε στη Χαλκίδα γιατί είχε συνέλευση για τις απεργίες. Γεια σου αγάπη μου, ο Θεός μαζί σου. Γεια σου αγάπη μου, ο Θεός μαζί σου. Πάω σπίτι. Ανοίγω τις σημειώσεις και τι να δω. Τι. Είχα ξεχάσει την παραβολή του ασώτου. Ωχ, σαν σημάδι μου μοιάζει. Ναι. Για πες. Περιμένω λίγη ώρα να φτάσει ο άνθρωπος στη Χαλκίδα. Τον παίρνω τηλέφωνο, να ψάξει, να τις βρει. Τις βρίσκει, με παίρνει, μου τις υπαγορεύει, κλείνουμε. Όλα καλά. Μέχρι εδώ. Γιατί αμέσως μετά ανακάλυψα ότι είχα χάσει και την παραβολή των εργατών του Αμπελόνος. Ποιος? Εγώ. Εγώ που είμαι τόσο τυπική, έχασα τους Αμπελόνες. Τι λένε οι Αμπελόνες? Που οι ΕΣΚΑ τέσσονται πρώτοι. Μπράβο, ρε Δήμητρα. 19 είχα, θα τη σκεφτικά. Τι να κάνω λοιπόν εγώ για να μην τον ξαναενοχλήσω. Λέω, ας περιμένω λίγο. Να ψάξω και καλύτερα. Πάω στη βιβλιοθήκη, αρχίζω και κατεβάζω όλα τα βιβλία της αστρολογίας που διάβαζα παλιά. Τίποτα. Πάω και ξαναψάχνω και στα βιβλία με τους οξογίνους. Που διάβαζες πιο παλιά. Ναι. Τίποτα. Τίποτα. Πάω στο ακουστικό. Το σηκώνω, το πατάω, δεν μου δίνει σήμα. Το ξαναπατάω, τίποτα. Και ακούω από μέσα, από μακριά, τη φωνή του Δημήτρη. Είχε μείνει ανοιχτό το ακουστικό. Ναι. Αρχίζω να φωνάζω. Δημήτρη! Δημήτρη! Μήπως και με ακούσει. Δεν με άκουει. Άκουγα όμως εγώ. Τι. Γέλια. Χαριετίσματα. Και γυναικεία φωνή. Τρελάθηκα. Πόσα ζευγάρια θα έχουν φορήσει έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημητρούλα μου. Κυρία Σόνια. Και μία κουμπάρα μου έτσι τον ανακάλυψε το δικό. Πώς μπήκατε. Από την πόρτα, ανοιχτά είναι όλα. Είπε σήμερα που είναι Δευτέρα, να έρθω να σας δω. Αλλά ίσως ήρθα σε ακατάλληλη στιγμή. Όχι, κυρία Ζωνιά, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, έχω πρόβλημα, αλλά δεν έχω μαζί σας. Σας έκοψα όμως. Ναι, η αλήθεια στο καλύτερο. Μήπως να φύγω. Όχι. Ελάτε. Καθίστε. Καθίστε. Για πες τι άκουγες. Άς. Είσαι πολύ γεια με τα παιδιά. Τα γράψες. Το πρώτο δεν πρόλαβα. Ακούστε το δεύτερο. Εγώ σε θέλω. Εγώ σε θέλω. Και με έμφαση. Πω, πω. Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι το τρίτο. Για πέστε μου. Λέει ή δεν λέει. Θα στο πιάσω. Και γέλιο γάργαρο μετά. Θα στο πιάσω. Θα στο πιάσω. Και γέλιο γυναικείο. Άρα της το πιάσε. Εντάξει, θα στο πιάσω το λέει. Τώρα αν της το πιάσε... Γύρω το μία πίσω. Θα στο πιάσω. Της το πιάσε. Δεν είμαστε και σίγουροι. Πώς, κυρία Σόνια, ακούστε γέλιο γάργαρο. Γάργαρο σας φάνηκε αυτό. Ναι, ρε Βάνα, αν δεν είναι αυτό γάργαρο... Το ότι είναι γάργαρο, είναι γάργαρο. Μπορεί να έχει δίκιο η Κλειό. Και εμένα γάργαρο μου φάνηκε. Γι' αυτό τρελάθηκα. Είπα όμως τον εαυτό μου, Ειρήνη, πρέπει να κρατηθείς. Πήρα και τον πατέρα Δανίλη. Μου είπε και αυτός, κρατήσου βρε παιδάκι μου, μέχρι να δούμε τι συμβαίνει. Και κρατήθηκες. Όλο το βράδυ κρατιόμουνα. Το πρωί δεν κρατήθηκα. Πήρα. Τα είπες όλα. Όλα. Με μια ανάσα, μια πνοή. Και
Και εκείνος γέλασε. Και μετά, σαν να με εκτελούσε, μου είπε: «Με πνίγεις». «Με πνίγεις». Ναι. Α, μάλιστα. Η χαριστική βολή. Δεν αντέδρασες. «Τι με πνίγεις, ρε», του λέω. «Τι με πνίγεις». «Έλα εδώ», μου λέει, «να δεις». Εγώ είχα ορκιστεί ότι δεν θα πήγαινα στη Χαλκίδα. Αλλά πήγες. Πήγα. Και, ομολόγησε. Δυστυχώς όχι. Η γυναικεία φωνή ήταν εκεί. Η κυρία Λουίζα, μια ηλικιωμένη συνάδελφός του. Ναι. Που την προηγούμενη μέρα της έλεγε ότι είναι γλυκιά η παπαδιά του Δανιήλ. Είναι γλυκιά η παπαδιά. Και όχι σε γλυκιά με τα παιδιά. Όχι, ρε, πούστη. Μη βρίζεις, ε! Και εδώ σε θέλω, αντί για εγώ σε θέλω. Ναι, το ότι θα στο πιάσω, ήταν λέει που θα της έπιανε τη μάνα. Και το γέλιο, γελάς να σου πιάσει τη μάνα. Πάντως κι εγώ, που δεν ζηλεύω, θα κολλαζόμουν. Θα έλεγα ότι την πηδάει. Sorry, κυρία Σόνια. Ήταν εκεί και ο άντρας της, Έλληνες Σταυρόλεξο. Δηλαδή, τους έβαλε να μου το πουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εγώ δεν θα τον πίστευα. Τελικά, γιατί χωρίσατε? Γιατί το πνίγει. Ναι. Αχ, αυτό το πνίξιμο. Το ξέρω καλά. Σας πνίγει ο κύριος Φάνης, ε? Μωρέ, με πνίγει ο Φάνης. Αλλά εγώ δεν μιλάω. Αυτός φωνάζει που τον πνίγω εγώ. Εσείς. Το πνίγω. Που του λέω να καθαρίζει τα παπούτσια του από τις λάσπες. Που του λέω να καθαρίζει τον νηπτήρα και να μαζεύει τις τρίχες όταν ξυρίζεται. Τον πνίγω που του λέω να προσέχει τη λεκάνη όταν ουρεί. Γιατί, παιδιά, μεταξύ μας, όταν ουρεί ο Φάνης... Αχ, καλά. Όταν ουρούν γίνεται. Αφήστε το. Καταστροφή. Μέχρι που έβαλα ειδικό ουρουτήριο. Πού Ρόμς. Πού Ρόμς. Εγώ, λέει, τον πνίγω με τη ζήλια μου, τον πνίγω που όλο αλλάζω δουλειές, που δεν βγάζω αρκετά λεφτά και πώς, λέει, θα παντρευτούμε με ζήλια και χωρίς λεφτά. Τίποτα, παιδί μου. Η μάνα του είναι πίσω απ' όλα. Αυτή. Θα στη δώσω την ευχή μου, Δημητράκη μου. Αλλά εύχομαι να μην το μετανιώσεις. Δηλαδή τώρα αυτό είναι ευχή. Η κατάρα. Τίποτα. Εγώ πίσω δεν κάνω. Δεν μπορεί να μου το κάνει εμένα αυτό συνέχεια. Χωρίζουμε όποτε του ήρθει. Να σου πω κάτι. Να κρατήσεις τη θέση σου. Δεν του κάνεις και τίποτα. Πνίγηκε. Να πάει να πνιγεί. 1,5 μήνα πριν το γάμο. Στρίβει δια του αραβόνος, καλέ, ολοφάνερο. Και γονατιστός να γυρίσει, εγώ την ημερομηνία δεν την κρατάω. Να μείνουμε πρώτα φίλοι και μετά βλέπουμε. Αχ, οι νέες γυναίκες! Δεν κάνετε καθόλου υπομονή. Γι' αυτό και κάθε Δευτέρα τα σπάτε. Αλήθεια, τι γίνεται, ρε κορίτσια? Κάθε Δευτέρα χωρίζουμε. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Τα καλύτερα μου χρόνια μαζί του. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Τι γίνεται? Μα 1,5 μήνα μετά το χωρισμό να πάει να μπλέξει με την Ξανθιά. Καθόλου να με επενθύσει. Δεν μπορεί. Δεν το περίμενα να με πειράξει τόσο. Λες. Αλλά δεν φταίει κανείς. Εγώ φταίω που δεν είχα κρατήσει τον περσινό χωρισμό. Που είχε βρεθεί εκείνο το καλό παιδί να με παρακαλάει. Όχι, ήθελα κι άλλη δοκιμή. Δοκιμή, δοκιμασία. Φάει την Ξανθιά τώρα. Βρε, λες. Λες και ο Δημήτρης. Αποκλείεται, ο Δημήτρης αγαπάει. Βρε, είναι πράγματα του σατανά αυτά. Ξανθιά δεν ήθελε. Μου έλεγε, βάψε τα ξανθά, θα σου πηγαίνουν. Λες να ήταν σημάδι. Βέβαια. Τι ξανθά του έλεγα, βρε, αγόρι μου, αφού είμαι μελαχρινή. Άντε μέχρι κόκκινα να τα βάψω. Αλλά όχι, αυτός ήθελε ξανθό. Το υποσυνείδητό του τον έσπρωχνε στο ξανθό. Έχει γνώση το υποσυνείδητο. Αυτό είναι αλήθεια. Βρε, τι λες και παραμυθιάζεσαι και με πειράζεις και εμένα. Μακάρι να παραμυθιαζόμουν. Βρε, πουλάκι μου, τους είδες? Όχι. Σου το είπε κανείς? Όχι.
Τι δηλαδή, επειδή πήγε σε αυτή στα χαρτιά και σου το είπε. Ειρήνη, ζάχαρη ή μέλι. Μέλι. Βρε, ξέρεις την Ιαφρούλα. Αυτή όλα τα βρίσκει. Mm. Θα ξεχάσω εγώ εκείνο εκεί το Μάιο του 2002, 25 Μαΐου. Σύντομα μου λέει, θα κάνεις δεσμό με ψηλό μελαχρινό. Πόσο ψηλό της λέω, γύρω στο 82 μου λέει. Τέτοια λεπτομέρεια. Γι' αυτό σου λέω. Άνθρωπος των γραμμάτων μου λέει. Τον Ιούλιο γνώρισε τον Βασίλη. Όπως ακριβώς μου τον περιέγραψε. Ολόιδιος. Εγώ σου λέω, πήγες εκεί ταραγμένη και αρνητική. Βρήκε έδαφος ο Σατανάς και είπε, ας την ταλαιπωρήσω λίγο. Τι φοβάται, μήπως ο Βασίλης πάει με την Ξανθιά. Ποιος το φανέρωσε. Δεν μπορώ να τον αφήσω ελεύθερο, Ειρήνη μου, καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να του πω, ναι, λοιπόν, Βασίλη μου, είσαι ελεύθερος. Πάρε την Ξανθιά σου και πορεύσου εν ειρήνη. Δεν έπρεπε να πας αυτή. Μια μαχαιριά εδώ ήταν αυτά τα ταρό. Με το που ανοίγει τα χαρτιά, πέφτει απάνω του η αλόγα. Μικροκαμωμένη δεν είναι η Αφρούλα. Καλέ, ποια Αφρούλα, η Ξανθιά! Ντάμα, καρό απάνω του. Σαν να τους βλέπω να το κάνουν μπροστά μου ένα πράγμα. Mm. Και όσο και να προσπαθώ, δεν μπορώ να τους βλέπω. Να, εδώ τη νιώθω τη μαχαιριά. Να σου πω κάτι, βρε Βανούλα. Να σου πω ένα κόλπο. Τι κόλπο? Να γίνεις καλή. Mm. Να δείξεις ανωτερότητα. Καλοσύνη. Καθόλου καλή δεν γίνομαι. Όσο και να προσπαθώ, δεν γίνομαι. Μήπως να κάνεις σακούλες. Έχω κάνει σακούλες, αγάπη μου. Όλα μου τα ξενύχια μέσα στις σακούλες είναι. Σιγά, καλέ. Εντάξει, ο μουσακάς. Εντάξει, θα πάω σε 2 λεπτά να κλείσει το μάτι. Αλλά δεν κάθεται να δει πώς φτιάχνεται. Και με έφαγε, γιατί θέλει να μάθει. Ο τύπος του άντρα που τραβάω, Δημητρούλα μου. Θέλει μουσακά. Τι θέλουν, λέει, καλή μαγείρισα. Και καλά κι αυτή. Γιατί δεν αλλάζει τύπο άντρα. Πιο εύκολο να αλλάξει τύπο άντρα, παρά να μάθεις να μαγειρεύεις στα 40. Μουσακά. Δεν είμαι 40, ηλίθιες. Οχ. Βγάζεις τίποτα με αυτές. Mm. 30 λεπτά ή μία. Σε κάνα τρίωρο. Mm. Έχω βγάλει 10 ευρώ. Τι να σου πω, άσχημα είναι. Άξι. Επειδή σου είπα ότι το βγάζεις πολλά από τις αγιογραφίες. Ναι. Δεν βγάζω πολλά από τις αγιογραφίες, δεν έβγαζα όταν ήμουν γραμματέας. Να σου πω, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ άλλο και μαζί του. Εντάξει. Τόσα προβλήματα υπάρχουν στον κόσμο. Έλαντε. Εδώ καταστρέφει το πλανήτη. Αυτός ποτέ δεν ήταν ευχαριστημένος, μα όσα και αν έβγαζα. Η ζωή του και η ζωή μου. Ξέρεις πόσα παιδάκια πεθαίνουν από AIDS κάθε μέρα. Θα τον πληρώσεις, κύριε, τον εγωισμό σου. Θα τον πληρώσεις. Γι' αυτό λέω εγώ. Υγεία. Τις προάλλες έπαιρνε τηλέφωνο. Να ρωτήσει την κόρη μου, λέει, για τη φυσική του πρώτου έτους. Αν έχει απορίες και να της λύσει προβλήματα και ό,τι άλλο ήθελε. Επί ευκαιρία, λέγαμε ένα γεια. Μαγκωμένο, αλλά το λέγαμε. Mm-hmm. Και έκοβε και κίνηση. Πού είμαι, τι κάνω. Βέβαια, γι' αυτό έπαιρνε. Για πες. Ναι. Πάω λοιπόν κι εγώ το Σάββατο στο κατηχητικό. Συγκρατημένη, αλλά γλυκιά. Και του χαϊδεύω τα μαλλιά. Γεια σου, Δημήτρη μου, του είπα. Και... αυτός είχε πει την προηγούμενη φορά ότι θα άλλαζε κατηχητικό. Αλλά δεν άλλαξε. Μην καπνίζετε. Δεν καπνίζουμε, πώς σου ήρθε. Έτσι μου φάνηκε. Το είχε πει μεγαλόφωνα, παιδί μου, σε όλους. Εγώ την άλλη Κυριακή θα πάω στις Νέα Σμύρνης που είναι κοντά στο σπίτι μου. Αλλά δεν πήγε. Mm. Ήρθε στα κεντρικά που ήμασταν όλοι. Και κυρίως εσύ. Και κυρίως εγώ. Σκέφτηκα λοιπόν κι εγώ, εντάξει, δεν τον κρατήσει τον εγωισμό του. Πάω και του χαϊδεύω τα μαλλιά. Αχ, ωραία. Πώς αντέδρασε? Την οχιά την ξέρεις? Έτσι με κοίταξε. Και μου είπε, μην το παίρνεις διαφορετικά. Που έρχομαι στα κεντρικά, έχουμε χωρίσει. Πάει και τελείωσε. Σόπαρε. Ναι. Και δεν του πες όξο πούστη από την παράγκα. Δεν βρίζουμε εκεί. Αλλά πάει. Τέλος. Του παρήγγειλα με μια αδερφή κατηχήτρια να μην ξαναπάρει τηλέφωνο. Δεν θέλει ρε παιδάκι μου να μάθει φυσική κόρη μου από αυτόν. Και να μην ξαναπάτε και στα κεντρικά. Τώρα όμως ανάψατε, μου μύρισε. Ρε Βάνα, τρελάθηκες. Πού τα πας τα βιβλία? Στην κουζίνα. Γιατί? Άμα θες να αλλάξει η ζωή σου, άλλαξε τα πράγματα που σε περιβάλλουν. Mm. Άλλαξε το εξωτερικό για να αλλάξει και το εσωτερικό. Albert Q. Η δύναμη της σκέψης και η δυναμική της αλλαγής. Και πού θα τα βάλει? Στην κουζίνα. Και τα πιάτα, τα ποτήρια? Στη βιβλιοθήκη.
Ένα ράφι θα αλλάξω. Ένα ράφι. Μην ασχολείστε εσείς μαζί μου. Συνεχίστε να μιλάτε για τα εγκομενικά σας. Δεν έχουμε εγκομενικά. Αποτυχημένες σχέσεις έχουμε. Πώς δεν έχετε. Η μία με τον 28χρονο DJ που από όλες τις τουρίστριες στην δίσκο διάλεξε εκείνη, αλλά δεν της βγαίνει ερωτισμός. Έλα ρε, τι λες. Και η άλλη με τον πρώην της να λύνει ασκήσεις φυσικής ως δείγμα έρωτα. Δεν μου λες, τα είπες τα λόγια που σου μάθα. Τα είπα δύο φορές. Όλη μέρα έπρεπε. Της έμαθα τα λόγια μιας προσευχής. Να τα λέει όλη μέρα. Να καθαρίσει, να δει την αλήθεια, να φύγει ο καπνός. Τα έλεγα, αλλά τα μπέρδευα με το Πάτερ Ημών. Και εμένα όλα σαν το Πάτερ Ημών μου μοιάζουν. Στο τέλος τα μπέρδευα και με αυτά που λέμε στο ξεμάτιασμα. Δεν τα μπορώ τα αρχαία. Αφού ξέρεις. 20 είχε. Δεν τα πάω καλά και με τους βασιλιάδες. Τι σχέση έχει τώρα αυτό. Πολιτική με τη θρησκεία. Και οι δύο δεν έχουν χιούμορ. Εκεί που λέγα, ω κύριε Βασιλεύ, εγώ τα έπαιρνα στο κρανίο. Βανά, μην μιλάς έτσι. Πώς να μιλάω, ρε Δήμητρα, μέχρι προχθές έτσι μιλούσαμε. Εγώ σου έμαθα τα λόγια μιας προσευχής, να δεις την αλήθεια και σε βρίζεις. Ποια αλήθεια, ρε Ειρήνη. Ποια αλήθεια. Μέχρι προχθές μου έλεγες πως η αλήθεια βρίσκεται στη νέα εποχή, στην αυτογνωσία, στην ψυχολογία, στα θέατρα ελέγχου. Αχ, σε έχει καταλάβει τώρα. Μου έλεγες ή δεν μου έλεγες ότι εκεί είναι η αλήθεια, ε? Σε έχει καταλάβει, ο καπνός δεν έχει φύγει. Βρήκα μια σπιρινούλα. Μαθαίναμε τα θέατρα ελέγχου που παίζουμε στις σχέσεις μας και γίνονται σκατά, ε? Ο απόμακρος, ο τρομοκράτης, το θύμα, ε? Τα μάθανα εγώ και εσύ μου έλεγες ότι εκεί είναι η αλήθεια! Αν δεν το λες όλη μέρα, δε φεύγει ο καπνός. Να τα πάρω, να τα πάω μέσα. Η μόνη αλήθεια είναι ότι είσαι κολλημένη. Κολλημένη εγώ! Εσύ που πας και ρίχνεις τα χαρτιά. Εγώ δεν είμαι κολλημένη. Τι? Εγώ δυστυχισμένη είμαι. Στο κατόφλι των 40 και με μια μοίρα που λέει ότι δεν θα βρω ποτέ την ευτυχία. Να ψάξεις να βρεις δουλειά. Θα το παρατήσω το θέατρο. Το θέατρο θέλει ανθρώπους με ισορροπημένη ζωή. Εγώ, Δήμητρα, δοκιμάστηκα, αλλά απέτυχα. 37 ολόκληρα χρόνια σε αυτόν τον πλανήτη δεν τα κατάφερα. Μήπως να αλλάζεις πλανήτη. Ναι, κορόιδευε εσύ. Μαλακίες, σε τι απέτυχες. Παρέμεινα ανισόρροπη και εγώ και η ζωή μου. Εντάξει, λίγο στα προσωπικά γέρνει. Στην καριέρα. Α, ναι. Η καριέρα μου δεν γέρνει καθόλου. Μέσα στην ισορροπία, σαν τον πύργο της Πίζας ένα πράγμα. Πρέπει κάποτε να δω την αλήθεια. Έστω και στο κατόφλι μου 40. Αμάν, πιάρε παιδιά με αυτό το κατόφλι και το κατόφλι. Θα συνεχίσει να γίνεσαι μελό. Α, ναι. Εγώ γίνομαι μελό. Ο 28άρης σε κυνηγάει, ο Μανολάκης σε παρακαλάει να τον παντρευτείς και εσύ του λες απαπαπαπαπα και εγώ γίνομαι μελό. Ναι, υπερβάλλεις. Υπερβάλλω. Στο Μανώλη δεν έλεγες απαπά. Εντάξει, απαπά έλεγα, αλλά... Λοιπόν, κυρία μου, εγώ αυτό το απαπά δεν το έχω πει ακόμα στη ζωή μου. Τώρα το παίζεις θύμα. Τα θυμηθήκαμε τα θέατρα ελέγχου. Μέχρι τώρα η αλήθεια ήταν αλλού. Ήταν στον ουρανό. Δεν μου λες, παιδί μου. Πιστεύεις ή δεν πιστεύεις στο Θεό. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Λοιπόν, όχι, δεν υπάρχει. Κράτα μια πισινή, βρε. Μπορεί και να υπάρχει. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι ύλη. Και σαν ύλη είναι ενέργεια. Ότι όλη αυτή η ενέργεια κάπου πηγαίνει με τα θάνατον. Δεν χάνεται. Πιστεύω σε μια ανώτερη ευφυΐα, σε μια συμπαντική πηγή. Αλλά. Υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Αλλά, τι? Ρητορικά τεχνάσματα είναι τα αλλά σου, για να μην παραδεχτείς τη μία και μοναδική λέξη. Θεός. Αχ, μου θυμίζετε, Νιάτα, τα ωραία εκείνα χρόνια των καταλήψεων και των αναλύσεων. Αλλά βέβαια, για σένα είναι εύκολο να τα αποθέτεις όλα στον ουρανό. Έτσι είναι, άμα η ζωή στα φέρνει εύκολα. Εύκολα, σε μένα. Σε σένα. Βρε, εγώ, έχω κάνει αγώνα για να ξεπεράσω το Δημήτρη. Δεν χρειάζεται να κάνεις αγώνα. Σε λίγο θα σε κυνηγάει, από πίσω σου θα τρέχει σαν το σκυλάκι και εσύ θα τον τροβολογάς όπου σου καρφωθεί ότι κρύβεται η αλήθεια. Ο Μουσακάς. Το μάτι. Ναι, εσύ κάπνισε κάνα τσιγαράκι να κάνεις κεφάλι να την ακούσεις, καταθλιπτική. Καταθλιπτική εγώ. Εσύ, τι είναι αυτοί που καπνίζουν μαύρα. Άντε ρώτα και κάνα γιατρό. Ρώτησα. Και τι, και τι είπε. Ότι είναι καταθλιπτική. Βλακίες. Τώρα εσύ ήταν ανάγκη να τη τα πει όλα αυτά. Και εσύ αυτό πιστεύεις. Η Ειρήνη αυτό πιστεύεις. Αυτά λέτε από την πλάτη μου. Άσε μας, ρε Δήμητρα, στα προβλήματά μας. Στα προβλήματά σας. Μόνο εσείς έχετε προβλήματα. Εσύ μόνο το χόρτο έχεις. Εσύ διώχνεις τους άντρες και δεν σκέγεται καρφί. Την άλλη φορά χώρισες το Μανώλη και μου το πεις μετά από μια εβδομάδα. Άνετη. Δεν θέλω να μιλάω στους άλλους, πειράζει. Μα ούτε και σε εκείνον είπες τίποτα. Ελεύθερος είναι, ο καθένας είναι. Δεν πονάς εσύ, κατάλαβες. Δεν μπορείς να πονέσεις. Τυχερή. Τυχερή. Ναι. Εγώ είμαι τυχερή εσείς. Μακάρι να μπορούσα να πονέσω για κάποιον όπως εσείς. Μακάρι να μην μπορούσα να ζήσω χωρίς κάποιον.
Να κλαίω να τον θέλω πίσω και να τον μισώ. Μα κάνει να ήμουν έτσι. Θα μας πεις πως μας ζηλεύεις κιόλας. Ναι, ρε Πάνα, σε ζηλεύω. Όπω. Πέσανε. Δεν έχω ισορροπία, τόπα, δεν έχω. Έφυγε. Κάηκε. Οι άντρες περνούν, μαμά, μου στέλνουν πάντα καρποστάλ από τα νησιά. Πρέπει να περάσω και από αυτό. Κάτσε, κάτσε, να σε πιάσω καλύτερα. Πω, πω. Κανείς δεν την γλιτώνει τελικά. Κανείς δεν τη σκαπουλάρει. Όπα, φτάσαμε. Πω, πω. Μια κάτσε. Τρύπα είναι το στομάχι μου. Στην αρχή λες, χώρισα. Και λοιπόν, θα βγαίνω πιο πολύ, θα βλέπω πιο πολύ τις φίλες μου που είχα κλειστεί. Αλλά μετά, αρχίζει το γλέντι. Περίμενε λίγο. Πάνω σου φέρω φρυγανιές. Δεν θα τον ξαναδείς ποτέ. Δεν θα ξαναγελάσετε μαζί για σαχλαμάρες. Δεν θα ξαναρίξει όλο το φταίξιμο πάνω σου. Δεν θα ξαναγκρινιάξει για την κολοκίνηση της Αθήνας. Για το στομάχι του, άμα τρώει βαριά. Χάλια είμαι. Μη μιλάς. Είσαι εξαντλημένη. Σύνδρομο στέρησης. Έλα. Φάει λίγο κάτι στεγνό. Εντάξει, το στομάχι σου. Με τόσο εμετό. Έτσι σου περνάει σένα, Και στο Χρυσόστομο και στον Αργύρι. Θα περάσει και αυτό που λέει και το τραγούδι. Ο χρόνος όλα τα γιατρεύει. Δεν γίνεται και κανένα θαύμα. Σαν αυτά που κάνει ο Θεός σου. Να ξυπνήσω, λέει, ένα πρωί και να έχουν περάσει 6 μήνες, 7, 8. Πάει κάτι τώρα. Γυρίζει στο σπίτι και όλα έρημα, ήσυχα. Ούτε ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή. Έλα, Βάνα, πού είσαι? Ακούς τη φωνή μου. Χάλια είναι. Και εσύ ξέρεις ότι έχει 10 και τον έχει πιάσει πανικός. Σηκώνεις το τηλέφωνο και παίρνεις αμέσως. Εσύ του πες να μην παίρνει. Σαν να είναι παιδί σου. Του είπες τηλέφωνα κομμένα. Ήσυχη και σιωπηλή. Αυτό ονειρεύομαι αυτές τις μέρες. Να μου να λέει μια πετρούλα τόση δά στην ακροθαλασσία. Ήσυχη και σιωπηλή. Να με πηγαίνει το κύμα όπου θέλει. Περνούν, μαμά, μου στέλνουν πάντα καρποστάλ. Καλά τους καρποστάλ, Μητρά. Καλά τους πάω. Κι είναι πολύ μας αξίζει κάτι καλό. Ποέμα αρτίστες, μουσική, αμήχανα παιδιά. Το θέμα είναι πού να το βρεις. Οι άντρες περνούν, μαμά, πάνω στο αριστερό βουνό. Προσφέρουν δώματα με θέα σε βαθιά βροχή. Μέρα τους νιώθω μυστικά να επιθυμούν ωκεανούς, μα πάει καρδιά ρηχά. Πάμε καλά τα παιδιματάκια τώρα. Μας αξίζει το καλύτερο. Παιδιματάκι. Έλα ρε Δήμητρα. Για πάμε όλες μαζί. Με το 1, με το 2, με το 3. Μας αξίζει το καλύτερο! Καθαρίζουμε την άβρα. Εγώ δεν καθαρίζω άβρα. Θα κάνω λίγο ακόμα. Αχ, ωραία ήτανε. Μπράβο, ρε Βάνα. Μας χρειαζόταν αυτό. Να κινηθούμε λίγο. Να κινηθούμε, αλλά πού να στοχεύσουμε? Καταρχήν αποφασίζεις για την ηλικία. Για ποια ηλικία ενδιαφέρεσαι? Για άλλο τον 55, πας στα ιαματικά λουτρά. Απαπαπαπα. Το άποπα ήταν για τα ιαματικά ή για τους άνω των 55. Και για τα δύο. Η αλήθεια όμως είναι ότι οι μεγαλύτεροι την προσέχουν τη γυναίκα. Τώρα λέμε ότι ενδιαφερόμαστε για νέους. Λέμε τώρα. Μέχρι τα 18 στα σχολεία. Καλέ. Όχι τόσο μικρά.
Στην ηλικία της κόρης μου. Ναι, ναι, για πες την ηλικία. Λέμε τώρα. 30, 29 με 30. Τι σοβαρή σχέση θα λόγω τώρα. Στο τσάκ τους προλαβαίνεις τα κλαμπάκια. Μπορεί και στα ουζερή. Αν και βρίσκεις και πολλούς και στις αγρυπνίες. Και βέβαια όλες μαζί στο ίντερνετ, στα chatrooms. Πιο σιγά ρε κορίτσια, κάνω breathing. Τι κάνει λέει. Breathing. Εγώ πάντως θα κοιτάζω και στα γυμναστήρια. Θυμάσαι πέρσι, ήτανε δυο γκομενάκια με κάτι κορμάρες. Πού είσαι, γκέι θα ήταν, προσοχή. Τους ξέρεις. Όχι καλέ. Αλλά να, πήγα στη Μύκονο με τον Δημήτρη το καλοκαίρι. Λοιπόν, κυκλοφορούσανε κάτι γκομενάκια με κορμάρες, αλλά χεράκι-χεράκι. Πού τις κάνουνε τις κορμάρες, Χρυσή μου? Στα γυμναστήρια, γι' αυτό λέω. Να προσέχουμε. Έχει δίκιο. Μην έχουμε άλλα τώρα. Πάω να φέρω νερό. Τι σκέφτεσαι? Ένα μελαχρινό δάσκαλο της γιόγκα που είχα πέρσι. Θυμάσαι, Κλειό? Έρχομαι και με πάταγε και με ζούλαγε. Εγώ προτιμώ τους ξανθούς. Ναι, ρε. Τι είπα τώρα? Τι θέλω πάλι με μελαχρινό? Ξανθώ, μπας και αλλάξω το πεπρωμένο. Αν και το πραγματικό κόλλημα, το έχω με το ύψος. Α. Θέλω να είναι ψηλός. Εγώ είμαι εντάξει με μετρίου. Άνω του 1,80. Χοντρό με τίποτα. Να μ' αγκαλιάζει και να περιέχομαι. Από χοντρούς, μόνο με το Βενιζέλο. Τον Ευάγγελο? Ναι, γιατί είναι πολύ έξυπνος και πνευματώδης. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν πας καλά. Με αυτά τα μυαλά, δεν πρόκειται να βρείτε άντρα ούτε για δείγμα. Η άλλη θέλει και το Βενιζέλο. Καλά, εγώ τώρα μπορώ να συγκεντρωθώ. Δεν έχετε καταλάβει, μου φαίνεται, ότι είμαστε ένα προϊόν που δεν έχει ζήτηση στην αγορά. Ένα προϊόν που πρέπει να ρίξει την τιμή του. Και αντί για να ρίξουμε τιμή, εσείς θέλετε να έχουμε και απαιτήσεις. Η μία τον θέλει ξανθό, η άλλη τον θέλει ψηλό. Πόσοι ξανθοί κυκλοφορούν στη Λευκάδα και ψηλοί άνω του 1,80 κιόλας? Δεν το ξέρεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πειράζει που θέλω να περιέχομαι. Να μ' αγκαλιάζει και να περιέχομαι. Εντάξει. Αν τύχει να περιέχεσαι, ας περιέχεσαι. Αλλά αν δεν τύχει, θα βολευτείς και με κάποιον που δεν θα περιέχεσαι. Πάντως μας αξίζει κάτι καλό. Το καλύτερο. Και από πουλί. Αχ, μη μου θυμίζετε πουλιά. Γιατί, είναι σημαντικό. Εγώ την αμαρτία μου θα την πω. Θέλω. Το καλύτερο. Ναι. Γιατί δηλαδή εσύ δεν θέλεις? Εγώ βασικά θέλω να μην τσακάει. Να μην τσακάει. Καλά δεν γίνεται. Πάω μέσα. Πάω να καλυδίσω τσέχο. Την άβρα την καθάρισες? Έχω εξετάσει τριμήνι την άλλη εβδομάδα. Α, δεν σας είπα. Προχθές μου την πέσανε δύο. Τι λες? Αφού έκανα το σταυρό μου. Μπράβο, ρε! Τι μπράβο, εγώ δεν έκανα τίποτα. Έκανες το σταυρό σου. Πολύ εδώ, σημαντικό. Εδώ πήγαινε το μπράβο. Και μια άλλη μέρα, έξω από το σούπερ μάρκετ, κλείδωνα το παπάκι. Και με πλησιάζει ένας κυριούλης γύρω στα 65. Πού θα με σεριανίσεις, κοπελάρα μου, μου λέει. Εμένα που με βλέπεις, Γιάννη με λένε, ήμουνα ναυτικός. 35 χρόνια στην Αμερική, γι' αυτό δεν παντρεύτηκα. Αλλά μιλάς με καλό άνθρωπο. Να ξέρεις, είμαι καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος ο Κυριάννης, αλλά θα τσακάει. Ναι. Άντως, κορίτσια, εμείς σε αυτές τις αρετές πρέπει να στραφούμε. Ευγένεια, καλοσύνη, ανωτερότητα. Σημαντικές αρετές, αλλά είμαστε σε δύσκολη φάση. Οι περισσότεροι καλοί είναι παντρεμένοι. Όλια, δέχομαι να τον παντρευτώ. Μόνο ας πάμε στη Μόσχα. Στους ανήπαντρους καλούς φαινόμαστε γριές. Η μόνη περίπτωση είναι να βρεθεί κάποιος από τις Παπαφίγκου. Νέος, ωραίος και να αναλάβει και τα οικογενειακά βάρη. Και να μας ερωτευθεί, λέει. Και τώρα που είναι στη μόδα η γάμη με τους μικρότερους... Να μας παντρευτεί, λέει. Μην το πείσετε του παπά. Λουκούμι θα σας έρθει. Γιατί εσένα? Τι με κοιτάτε, εγώ δεν παντρεύομαι. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη Μόσχα. Ναι. Κλειώ, άσε τη Μόσχα και πάρ' το τηλέφωνο. Τι
Ποιος να είναι τώρα. Δεν μου λες. Εκείνος ο πατέρας Αθανάσιος, ο εξομολόγος σου. Α. Ωραίο τεκνάκι. Σαν δεν ντρέπεστε. Είναι ιερομόναχος, δεν παντρεύεται. Γιατί, μωρέ, θα ταιριάζεται και στα πνευματικά. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ ψυχική επαφή θέλω. Και το μυαλό, βεβαίως. Το μυαλό. Πάνω απ' όλα το μυαλό. Ναι, Σωτήρη μου. Κι εγώ χάρηκα που σε άκουσα. Ο Αδάμιος. Ο ηθοποιός. Τι έγινε και δεν το ξέρουμε εμείς. Τι έγινε, καλέ. Είμαστε συμμαθητές από τη σχολή. Ναι, ναι, εδώ είναι η Βανούλα. Όχι. Δεν ενοχλείς. Αν και κάνει κάποιες αναλύσεις. Πάρτι μου. Έλα, βρε Σωτηράκι. Α, Σωτηράκι. Ναι, ναι, καλά. Την προηγούμενη εβδομάδα που πήγε η Βάνα γιόγκα ήταν και αυτός. Από τότε την παίρνει κάθε μέρα. Του χρόνου θα κάνει μάθημα και στη σχολή μου. Εδώ, πίνουμε ένα τσάι και αναλύουμε παραστάσεις. Εκπαιδεύει και τους μπάτσους. Τι εκπαίδευση σου κάνει? Να μην αγκώνουν. Καλέ στο θέατρο. Είμαι υπεύθυνος της θεατρικής ομάδας της αστυνομίας. Ανεβάζουν το «Οι Γερμανοί ξανάρχονται». Σε πού τα ξέρεις όλα αυτά, μικρό? Αγάπη μου, κάνω από τώρα δημόσιες σχέσεις. Τι? Πότε έγινε αυτό? Και τι σου είπαν δηλαδή? Ναι, εντάξει Σωτήρη, θα τα πούμε από κοντά. Σε ευχαριστώ πολύ, γεια. Κορίτσια ή μπάτσι. Τι? Τι? Του είπαν, λέει, για το σπίτι μου. Ποιο σπίτι σου? Το σπίτι μου, αυτό εδώ. Είναι, λέει, ύποπτο. Το σπίτι σου. Γιατί τι έχει? Ρογμές. Πού τις έχει τις ρογμές? Δεν έχει ρογμές, Δήμητρα. Εσένα έχει. Εσένα και τα ντουμάνια σου. Τους μυρίσανε. Έτσι φαίνεται. Να προσέχουμε, λέει ο Αδάμου. Αχ, τα σκυλιά φοβάμαι μόνο. Ποια σκυλιά? I was just a little girl. I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Ήρθε. Αποκλείεται. Παραδέκα είναι ακόμα. Τι θέλει τώρα? Να μου δώσει, λέει, τα CD μου με τα Ινδιάνικα και κάτι κρέμες προσώπου που είχε κερδίσει σε ένα σούπερ μάρκετ και μου τις είχε χαρίσει. Και είχα ξεχάσει να τις πάρω. Μπα το χρυσό μου. Μου το είχε πει τη μέρα που χωρίσαμε. Του λέω, υπάρχουν και ταχυδρομεία. Φοβάται, λέει, μη σπάσουν. Τα CD. Οι κρέμες και είναι, λέει, ακριβές. Ακριβές στο σούπερ μάρκετ. Ο τσιγκούναρος. Εσύ είπαμε. Μπροστά. Μπροστά, μπροστά. Μου είπε να βρεθούμε στην Αθήνα. Αλλά λέω, άσε μην αρχίσει να πάμε για κάνα καφέ και. Φοβάσαι, μην κυλήσεις. Μην υποτροπιάσει. Α, όχι, είμαι στην αποθεραπεία. Όποιος δεν μπορεί να σταθεί δίπλα μου, ας μείνει πίσω μου. Συγχαρητήρια. Του είπα να περιμένει κάτω. Ήξερα ότι θα είστε κι εσείς εδώ. Α, θα κατέβω μια στιγμή, θα τα πάρω. Οπότε, ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Όσο εύκολα είναι όλα τελικά. Όλο περίμενα πως θα πηγαίναμε στη Μόσχα. Και εκεί θα συναντούσα τον άνθρωπο που θα μου τέριαζε. Μην το παίζεις τόσο πολύ. Λιγότερο, όλο υπερπαίζω μου, το λέει και αυξεντή. Καλέ. Φάτε λίγο από το κέικ μου. Τι το έφτιαξα? Εγώ θα το τιμήσω. Έλα. Λοιπόν, είπαμε. Θέλω να είσαι δυνατή. Όχι, λέω, τι θέλει τώρα? Φαίνεται πως ήταν όλα κουταμάρες. Κουταμάρες! Πες το ψέματα. Όχι εγώ. Τι έχω αυτό πει. Όπα, νάτος. Μη σας δει. Τι κάνει? Κοιτάζει το ρολόι του. Πρώτη φορά έρθει πιο νωρίς σε ραντεβού. Να δεν το ξέρεις. Έτσι είναι αυτή. Πού θα σας διαβώ εγώ? Αχ, ναι, καλύτερα. Όμως άσπρησε, δεν άσπρησε. Καλέ, κατράμι είναι. Κοίτα το δεξιοκρόταφο. Αν άσπρισε, θα άσπρισε από τον αριστερό. Γιατί? Στο δεξί πάντα είχε λευκές τρίχες. Που σιγά μην άσπρισε, δηλαδή. Δεν στρίβει να δω. Κουνάει τη σακούλα. Ναι. Εκεί θα τα έχει. Τι σακούλα είναι? Του σούπερ μάρκετ. Αμάν,
Περιπολικό. Δεν μια σακούλα της προκοπής. Ε, καλά, περνάει. Τυχαία. Ε, περνάνε που και που. Εξάλλου εμείς είπαμε. Εδώ μέσα απαγορεύεται. Δεν πιστεύω. Όχι, βέβαια, εγώ όχι. Α, γιατί ήταν αυτός. Αφού είναι κάλυκα, δεν έχω. Ναι. Α, έλα, κούκλα μου. Ναι, ναι, ναι. Κόρη μου είναι. Ναι. Τι. Τι. Τι του είπες. Α. Α. Καλά. Καλά, φιλάκια, γεια. Δεν το πιστέψετε. Τι. Πήρε ο Δημήτρης. Έλα. Θέλει, λέει, να μου μιλήσει. Να το πουλάκι μου κι αυτό, έσκασε μύτη. Εμείς όμως είπαμε, μπροστά. Πίσω δεν κάνουμε. Mm. Τι να θέλει όμως τώρα. Εγώ να πάω για τη σακούλα. Άστο λίγο ακόμα. Μύθηκε τις κρέμες μετά από 2 μήνες. Ξανακοιτάζει το ρολόι του. Δεν πειράζει, εγώ 5 χρόνια το κοιτούσα. Να το πάλι, κοιτάζει πάνω επιθετικά. Ναι. Το περιπολικό, όχι ο Βασίλης. Α. Δήμητρα, εμείς είπαμε, έτσι. Δήμητρα, δεν πιστεύω να έχεις. Όχι, παιδί μου. Λέτε να έρθει και ο Δημήτρης. Άμπα, κι άλλα. Αποκλείεται. Δεν θα τολμήσει. Καλέ! Καλέ, τόλμησε! Τώρα τολμάει! Τι! Έρχεται απέναντι από το περιπολικό. Με το Ρενό. Περνάει μπροστά από τον Βασίλη. Πλάκα κάνεις! Όχι, όχι, αλήθεια λέει. Ο Βασίλης τον είδε. Κουνάει τη σακούλα αυτός. Τώρα εσύ γιατί τρώσε όλο το κέικ. Δεν θέλω κάτι γλυκό. Τι κάνει. Παρκάρει. Προσπαθεί να το βάλει καλά. Το περιπολικό έφυγε. Βάλει καλά. Φοράει ένα ωραίο καφέ δερμάτινο. Εγώ του τον πήρα. Από πού ωραίο είναι. Από την Τουρκία με τις οικονομίες μου. Α. Ο Βασίλης. Τι κάνει τώρα. Τα ίδια που ξέρουμε. Το τζιν και το βυσινί μπουφάν. Τι κάνει. Χτυπάει νεύρικα το τιμόνι. Ο Βασίλης. Α, μη ρωτάτε και δύο μαζί. Ο Δημήτρης χτυπάει νεύρικα το τιμόνι και ο Βασίλης κουνάει τη σακούλα. Έχει και ένα παπά. Ποιος τώρα. Ο δικός σου. Α, ο πατέρας Δανίλη θα είναι. Έφερε και τον πατέρα Δανίλη. Ανοίγει την πόρτα. Βγαίνει έξω. Ο παπάς. Ο Δημήτρης. Ο άλλος τους βλέπει. Είναι πίσω από τη ροδιά ο άλλος. Αλήθεια, πώς φυτρώσε αυτή η ροδιά εκεί. Καλή, πού πάει τώρα. Α, πίσω από τη ροδιά. Ο ένας. Α, και ο άλλος. Δεν ξέρω, Δήμητρα. Τι κάνει τώρα. Τον έχασα. Ο πατέρας είναι εκεί. Ο πατέρας εκεί. Α, πάλι καλά. Δεν έχω φάει κανένα ρόδι. Εμείς όμως είπαμε, έτσι, ό,τι και να γίνει, δεν θα κατέβουμε μπροστά για το καλύτερο. Το σύνθημά μας. Αυτό. Σαν προεκλογικό. Α, πάλι. Ναι. Α, γεια. Ναι, εδώ είναι. Έλα. Η κόρη μου. Ναι. 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 Ε, Δημήτρη μου, γεια σου. Όχι, δεν με ενοχλείς, δεν με ενοχλείς. Μην κάνεις πίσω. Ναι, ναι. Ναι, τίποτα, τίποτα, ναι. Τι, η φωνή σου, το αλλιώτικη μου φαίνεται. Μπροστά, είπαμε. Μη σπάσεις. Τα κλάματα, να τα βάλεις μετά. Καλά. Όχι, όχι. Τι. Μα τι μου λες τώρα. Τι μου λες. Ημερομηνία του γάμου! Την ημερομηνία είπες, δεν θα την κρατήσεις. Τουλάχιστον αυτό! Να μείνει το πρωταφύλι! Ναι. Πότε είχαμε πει? Στις 26! Την άλλη εβδομάδα είναι! Πότε θα φτιάξεις νηφικό? Κουμπουλιέρες! Κουμπάρι! Εμείς δεν σε παντρεύουμε. Κοίταξε, μετά από όλο αυτό τον καιρό, θέλω να μείνουμε λίγο φίλοι. Μπράβο! Όχι πολύ! Τι θα έλεγες για τις 29? Κάνει πίσω. Με τη σακούλα τι γίνεται. Πηγαίνω έξω. Να περιμένεις σακούλα. Ναι, ναι, ναι. Με κοίταξε.
μετά από τόσο καιρό, θέλω να μείνω λίγο μόνη μου. Αυτή είσαι. Όχι για πολύ. Για κάνα μισάωρο. Εσύ θα σε κάτω. Κάνα τέταρτο, μην ξυλιάσεις κιόλας. Εντάξει, γεια. Έσπασες, Ειρήνη. Δεν άντεξα. Έσπασες. Πρόδωσα, τα είπα όλα. Έξι με τέταρτο. Ξανασκέψου το. Δεν λέω, να παραδοθείς. Να βγεις έξω με τα χέρια ψηλά και να πεις... Εντάξει, αγάπη μου, παραδίνομαι. Αλλά όχι τόσο εύκολα. Θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω να μετανοήσω. Θα προσπαθήσω. Μα είναι και αυτό. Μαρτύριο της Χούντας. Να σε παίρνει τηλέφωνο σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Και να σου λέει, τι λες αγάπη μου για εκείνο που λέγαμε πριν σε διώξω. Τι πιο, παντρευόμαστε στις 26 του μηνός. Αμάν, κορίτσια, πάλι το περιπολικό. Θέλω να σας εξομολογηθώ το κρίμα μου, αγαπημένες μου αδερφές. Η ψυχή μου βασανίζεται. Θα το πω σε εσάς και ποτέ σε κανέναν άλλον. Ωραία διαβάσεις έχω. Τι θα κάνω εγώ τώρα με αυτόν? Πάω να πάρω τη σακούλα να τελειώνω. Αχ, ναι, κοριτσάκι μου, πήγαινε. Θέλω να σας εξομολογηθώ το κρίμα μου, αγαπημένες μου αδερφές. Η ψυχή μου βασανίζεται. Θα το πω σε εσάς και ποτέ σε κανέναν άλλον. Έχω πάνω μου 2 γραμμάρια. Τι! Δήμητρα! Δεν μπορείς να μου το κάνεις αυτό! Για 2 τσιγαράκια μόνο! 3 φορές έχουν περάσει απ' έξω! Τα σκυλιά φοβάμαι μόνο! Μόνο αυτά! Βάζω 3 σκυλιά και θα μυρίζουν! Άμα φέρουν και σκυλιά! Όμως, περίμενε! Το έχω καλά προφυλαγμένο, να! Πού? Εδώ, εδώ! Σε αυτό το φακό! Αυτό το φακό το βρήκα πεταμένο, στη Σύφνο! Θα τους το πω, δεν θα με πιστέψουν! Της κακιάς ώρας είναι! Αλήθεια, στη Σύφνο το βρήκα! Εξάλλου, επειδή σκέφτηκα τα σκυλιά. Ένα, να το μυρίσεις. Δεν χρειάζεται να πλησιάσω. Βρωμάει από τα 3 μέτρα. Δεν θα καταλάβουν τίποτα τα σκυλιά. Τα σκυλιά όχι, οι άνθρωποι όμως. Τι. Ανοίγει ο μπάτσος στην τσάντα και σου λέει: για να δούμε, κυρία μου, τι έχετε εδώ μέσα. Βγάζει το φακό και αυτός ξεχύνει τα αρώματά του. Πάει, καρφώθηκε. Από τα περαμπέλια, βρε. Τι κολλημένο άτομο, τι εξαρτημένο. Γιατί εσύ δεν είσαι εξαρτημένη. Εγώ από τι. Από το θέατρο. Από το θέατρο. Μακάρι να ήσουν και εσύ εξαρτημένη από το θέατρο. Μακάρι να ήσουν από τις άντρες, όπως όλες μας, από το Θεό, όπως η Ειρήνη, αλλά από αυτό δεν το σκατώ. Οι άντρες κάνουν κακό στην υγεία. Αυτό δεν κάνει, είναι αθώο. Κοίταξε να σου πω. Ο πιστός και ο ομολογητής της πίστης του δεν είναι εξαρτημένος, είναι πιστός και ομολογητής. Την αιμονή σου δεν καταλαβαίνω. Τι, μήπως εγώ καταλαβαίνω τη δική σου αιμονή? Να παντρευτείς και να κάνεις παιδιά. Άκου τι λέει, το ίδιο είναι. Κορίτσια, οι μπάτσοι είναι κάτω και κοιτάζουν πάνω. Ορίστε, τι θα κάνουμε τώρα, τρελάρα! Ιδέα. Προφυλακτικό. Ναι, τι με κοιτάτε, το έχω διαβάσει αστυνομικό. Βάζουνε, λέει, το πράμα στο προφυλακτικό. Και τι το κάνουν? Τι το κάνουν, ρε Δήμητρα? Το βάζω στο γνωστό μέρος. Το πράμα στο πράμα τους. Ναι, οι γυναίκες μπροστά, οι άντρες πίσω. Μπροστά. Να το πάλι το μπροστά. Όλο μπροστά. Και ποια θα το κάνει αυτό? Εσύ βέβαια, θέλει και ερώτημα. Εγώ είμαι αλλεργική στα μπάτσου. Και εγώ είμαι αλλεργική στους μπάτσους. Έχω χαρτί από γιατρό. Μπράβο, Ειρήνη. Ωραία ιδέα. Θέλουμε όμως ένα προφυλακτικό. Ναι, εγώ είμαι αλλεργική. Ψάξτε. Τσάντες. Πού είναι η τσάντα μου? Δεν έχω. Εδώ. Δεν έχω, βρε παιδιά. Τίποτα. Δεν είχαμε πει να φυλαγόμαστε. Σκέψου να έχεις βρει το ψηλό. Το ψηλό που θέλει να σε αγκαλιάζει και να περιέχεσαι. Θα είχε αυτό. Τη στιγμή που θα περιεχόσουν, τι θα έκανε? Αυτός θα είχε. Εγώ κάπου πρέπει να έχω. Α! Η ντουζίνα! Μετά τον περσινό χωρισμό είχα αγοράσει μια ντουζίνα. Εσύ πήγαινε ψάξεις την κουζίνα. Τι τραβάμε για αυτό το πράγμα. Εγώ πάντως το είχα ρίξει στις σακούλες. Το πράγμα. Το πράγμα, μωρέ. Το είχα ρίξει στη δουλειά να ξεχνιέμαι. Έτσι λοιπόν, πού να σκεφτώ το ψηλό? Πάντως πρέπει πάντα να έχουμε πάνω μας. Ποτέ δεν ξέρεις τι σου συμβαίνει. Ας πούμε πέρυσι. Εγώ που ήμουν 1 χρόνο μόνη μου. Τότε που την είχε βαρέσει. Α, ναι. Ένα βράδυ. Ξέρεις τι μου έκανε καμάκι? Τι? Ένα μαύρο αλαβάστρινο άγαλμα. Άσχου. Έχεις ψευδεστήσεις, ε. Καλέ, όχι. Ένας Αφρικανός μουσικός με μια κορμάρα. Σαν άγαλμα ήταν. Είχαν έρθει με τον γκρουπ και την επόμενη μέρα έφευγαν. Εκεί μου πιάσε την κουβέντα και μου λέγε διάφορα για τα ήθη και τα έθιμα της Αφρικής. Έχουν κάτι έθιμα αυτοί.
ανάμεσα στα άλλα, μου είπε ότι στους Αφρικανούς αρέσουν οι γυναίκες που έχουν κάτι. Αχα. Και με κοιτούσε λουξάστηση. Ναι, μου λες. Αυτός το πέσα ανέτοιμο. Αλλά δεν είχα προφυλακτικό. Την έκανε με ελαφρά. Δηλαδή, συγγνώμη. Αν είχες προφυλακτικό, θα πήγαινες με έναν άγνωστο. Με έναν άγνωστο, άγνωστο όχι. Α. Έναν άγνωστο μαύρο, ναι. Τον ένα χρόνο μοναξιάς, τον ξεχνάς. Ένας ήταν. Δεν ήταν και 100. Μαρκές. Έχεις διαβάσει. Αχ. Βρήκες. Βρήκες. Τίποτα. Δεν τα βρίσκω. Και δεν θυμάμαι πού στο καλό. Α! Θα θυμάμαι το Βασίλης. Τι. Τι. Θα πάρεις το Βασίλη τώρα. Εσύ μη μιλάς καθόλου. Ναι. Βασίλη, γεια. Ναι, σε είδα. Να σου πω κάτι. Να σε ρωτήσω δηλαδή. Καλά. Εκείνα τα προφυλακτικά που είχα αγοράσει πέρσι. Ναι, η ντουζίνα. Στα είχα δώσει στο χέρι. Μήπως θυμάσαι πού τα βάλαμε. Ναι, τα χρειάζομαι. Ναι, τώρα, είναι πήγον. Α, καλά. Θα κατέβω σε λίγο. Εντάξει, ευχαριστώ, γεια. Τι είπε. Τα χρησιμοποιήσαμε όλα, λέει. Κορίτσια, η μπάτση πάνω από το τζάμι του Δημήτρη. Του Δημήτρη! Αμάν! Ο Βασίλης τι κάνει. Του δίνει τσιγάρο ένας περαστικός. Ο Βασίλης τσιγάρο. Δεν έχει καπνίσει ποτέ. Καπνίζει και κουνάει τη σακούλα. Ε, βέβαια. Αφού χρειάζεσαι πηγόντως προφυλακτικό. Άρχισε το κάπνισμα ο άνθρωπος. Αχ, Θεέ μου, δεν θέλω να τον πιάσω. Δήμητρα, ρε Δήμητρα! Κάνε Θεέ μου να μην τον πιάσουν. Γιατί να τον πιάσουν, βρε Ειρήνη, τι έχει κάνει. Έχει. Τι έχει. Δεν ξέρετε εσείς. Ο Δημήτρης. Τι έχει. Παρελθόν έχει. Όταν έφυγε από την ΚΝΕ, έμπλεξε με κάτι παρέες που κάπνιζαν. Κάπνιζαν. Κάπνιζαν και νοσταλγούσαν. Τον Τσε Γκεβάρα, τον Άρη. Δεν μπορεί οι μπάτσοι να τα ξέρουν αυτά. Θα νομίσουν ότι είναι βαποράκι μας. Βαποράκι με βαποράκι. δεν πάει. Ενώ βαποράκι με σακούλα πάει. Θα το δουν εκεί που τον κουνάει το σύνορα και θα πούμε νενάτος. Αυτός είναι το βαποράκι μας. το Βασίλη θα πιάσουμε. Για λίγο χορταράκι. τις κατσίκες γιατί τις πιάνουνε που το τρώνε κιόλας. Τι θα απογίνουμε, αδερφούλες μου. Τι θα απογίνουμε. Εγώ τώρα αυτόν τι να τον κάνω. Να τον πετάξεις τώρα. Τι θα απογίνεις εσύ να τον παντρευτείς. Κοίτα. Μέχρι πριν 10 λεπτά σκεφτόμουν να μην τον παντρευτώ. Να μην προδώσω αυτά που λέγαμε. Αλλά τώρα σκέφτομαι ότι έχει κάποιο δίκιο. Τον πνίγω. Έχω κι εγώ έναν εγωισμό που πνίγει. Θα τον πετάξω εγώ. Βρεβάνα μου, μακάρι να τον περούσε κάποιος να τον πετάξει εκτός από το Θεό. Τι λες καλέ, δεν μπορώ εγώ να τον πετάξω. Στο σπίτι μου είμαι. Πώς θα πετάξει καλέ τον εγωισμό μου. Ποιον εγωισμό σου καλέ, το φακό. Κορίτσια. Η μπάτση πάνω από το μάξι του Βασίλη. Νάτα. Βασίλη μου, που δεν έχεις καπνίσει ποτέ. Έχεις καπνίσει ένα να λες, για να ακριβολογείς. Πώς είναι ψυχραιμός. Έλα να τον δεις. Όχι, δεν θέλω. Για μια στιγμή. Αφήστε με, δεν πρέπει. Δεν το πιστεύετε. Τι. Η κυρία Σόνια. Η κυρία Σόνια. Της κάνει νόημα ένας μπάτσος να πάει προς το περιπολικό. Λέτε να συλλάβουν και την κυρία Σόνια. Πήγαινε αμέσως και πέταξε τον. Ρίξ' τον στο φωταγωγό. Στο φωταγωγό. Τι με κοιτάς, παιδάκι μου. Πήγαινε γρήγορα. Τι κάνουν εκεί. Τι γίνεται. Ο Βασίλης μιλάει με τον Δημήτρη. Χαιρετιούνται. Έρχονται προς το σπίτι. Η Σόνια. Έρχεται κι αυτή. Φαίνεται την άφησαν ελεύθερη. Ποιος είναι πάλι. Ο Βασίλης ήταν. Ή ο Δημήτρης. Ναι. Γεια σου, Σωτήρη. Ωδα. Καλά, εσύ. Σινεμά. Ναι, να πότε. Πας. Σκέφτομαι πως έχω κανονίσει κάτι. Να πας. Δηλαδή να έρθω. Ναι. Δηλαδή θα έρθω. ναι, θα ξαναμιλήσουμε. Ναι, γεια. Τι μέρα κι αυτή! Η μπάτση, λέω. Η Σόνια μιλάνε με τους κόμενούς σας. Τι λέει. Δεν ακούγεται. Παίρνει τη σακούλα. Τους χαιρετάει. Έρχεται σπίτι. Οι άλλοι τι κάνουν. Φεύγουν. Ναι. Και ο Δημήτρης. Ναι. Φεύγει ο Δημήτρης. Πρέπει να το προ...
πας, καλέ. Τι έπαθα, καλέ. Πρέπει να τον προλάβω. Θέλω να τον παντρευτώ. Αχ, τι μου κάνατε. Έβαλε μπρος και έφυγε. Δεν προλαβαίνεις. Δημήτρη μου. Αχ, Θεέ μου, γιατί δεν με φώτισες την κακούργα. Κάθομαι και ταλαιπωρούμε με τις τύψεις μου. Βανούλα. Α, δεν με περιμένατε, ε. Όχι. Είναι εδώ τα κοριτσάκια. Τι κάνετε, κοριτσάκια? Καλά. Πόσο χαίρομαι που σας βλέπω. Και εμείς, κυρία Σόνια, ωραία έκπληξη. Ο κύριος Φάνης. Ο κύριος Φάνης έβαλε τις πιτζάμες του, έπλυνε τα δόντια του και ξάπλωσε να δει τηλεόραση. Πήρα κι εγώ ένα ραδιοταξί και να με... Αλλαγές. Μεγάλες. Είπαμε, θα πάμε μπροστά. Να δούμε και το άλλο χρώμα. Το άλλο χρώμα. Κυρία Σόνια... Το ξέρουμε, δα, ότι στο γάμο πότε βρίσκουμε τσουκνίδια και πότε τα πιο όμορφα λουλούδια. Κυρία Σόνια, πού το ξέρετε? Το όνομά μου σημαίνει Σοφία. Είναι ρώσικο. Αχ, ναι. Η Σόνια του Τσέχοφ. Μα τα είδα στον ύπνο μου όλα αυτά. Όλα αυτά που λέτε, τα είδα στον ύπνο μου. Πού ξέρεις. Μπορεί να τα είδα κι εγώ. Είδα κάτω τους καλούς σας. Καλούς, κακούς, δεν ξέρουμε. Τους είπα πάντως ότι θα επικοινωνήσετε μαζί τους όταν εσείς το επιθυμήσετε. Καλά δεν έκανα. Καλά. Και η Μπάτς, η αστυνομία. Α, είναι ο κουνιάδος μου κάτω. Ο αστυνόμος. Δεν ξέρεις. Παίζει στη θεατρική ομάδα της αστυνομίας. Mm-hmm. Κάνει πολύ καλή ερμηνεία. Ανάτος. Χαιρετάει. Δίπλα του είναι ο υπαστυνόμος. Αυτός που τον έβγαινε να κάνει την πράξη. Αυτός. Αλλά... Έχουν, λέει, οι πόνιες, ότι σε αυτό εδώ το σπίτι γίνεται χρήση. Τους είπα, βέβαια, ούτε να το υποπτεύονται, ούτε να το διανοούνται. Γιατί εγώ σας ξέρω καλά. Είστε καλά κορίτσια. Τους είπα, μάλιστα, πως έχουμε καπνίσει και μαζί κάτι ωραία ιταλικά τσιγάρα. Πολύ καλά κάνατε. Άγια! Άγια! Τώρα μεταξύ μας έχουμε. Δεν έχουμε. Βράχηκαν και τα πετάξαμε. Ναι. Όχι, δεν βράχηκαν. Δεν βράχηκαν. Δήμητρα, δεν βράχηκαν. Τα γλίτωσα τελευταία στιγμή να πάω να φέρω. Όχι! Κυρία Σόνια, να δούμε κανένα άλλο χρώμα σε αυτή τη ζωή. Δεν πειράζει, παιδί μου. Θα πάμε τώρα να εδώ. Παράσταση του Φλαμέγκο και θα δούμε άλλα χρώματα. Όποιος είναι σε επαφή με τον Θεό βλέπει άλλα χρώματα. Όπως την ακούει κανείς. Μια καλή σχέση. Αυτή είναι η ουσία. Και βλέπεις χρώματα. Στη Μόσχα, αδερφές μου! Στη Μόσχα! Καλέ, ποια Μόσχα? Στη Λευκάδα. Η τέχνη, το θέατρο. Πάνω στο σεντόνι του θέατρο απλώνονται όλα τα χρώματα. Α! Ο Βασίλης! Όχι, ο Δημήτρης! Ξανάρχονται! Ξανάρχονται!